Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Wow! Είμαι ο Μπούζος το βράδυ. Κωστής Ραπτόπουλος μαζί σας με Γιάννη Χιλιτίδη. Στέφανε, καλή εβδομάδα. Άλλα τα χείλη το να σε βω. Μπιτζή μας ευών. Κοίταξε τώρα, να σου πω την αλήθεια ότι ξεκινάει μια εβδομάδα η οποία έχει να κάνει με μπάλα. Μια εβδομάδα η οποία έχει να κάνει με χαρτογιακάδες. Γιατί ο Απρίλιος, μάλλον τέλη Απριλίου, Μάιος και Ιούνιος είναι οι μήνες των χαρτογιακάδων. Ποιοι είναι οι χαρτογιακάδες? Οι δικηγόροι. Μέσα είσαι. Οι δικηγόροι και οι δημοσιογράφοι. Οι οποίοι πλέον, όσοι δεν είναι μάχημοι δημοσιογράφοι, είναι χαρτογιακάδες. Του Facebook, ας πούμε. Του Instagram. Του Instagram. Ναι. Κοίταξε. Πάντως, οι δημοσιογράφοι είναι πολύ λιγότερο ψεύτες από τους δικηγόρους. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι, εγώ που κάνω τώρα και τις μελέτες μου, να πούμε, το πολύ πολύ να παρουσιάσουν το γεγονός ως υπερβολικό. Πάντα το υπερσιάζουν. Ή να το υποβαθμίσουν. Είναι η δουλειά τους να βάλουν την κέτσαπ. Ναι. Έτσι, για να οι άλλοι είναι ψεύτες. Η δουλειά τους είναι να είναι ψεύτες. Εάν δεν είσαι καλός ψεύτης και πιστικός ψεύτης, δεν μπορείς να γίνεις δικηγόρος. Το δεύτερο, πιστικός ψεύτης. Δηλαδή, άμα πεις ένα δικηγόρο ψεύτη και θυμώσει, δεν είναι καλός δικηγόρος. Δεν είναι καλός, δεν είναι προσβολή. Για να γίνεις καλός δικηγόρος, πρέπει να είσαι μεγάλος ψεύτης. Πιστικός ψεύτης. Για να είσαι καλός πολιτικός, πρέπει να είσαι μεγάλος ψεύτης. Για να είσαι καλός δημοσιογράφος, πρέπει να είσαι σαλτσαδόρος. Σαλτσαδόρος. Σάλτσα μουστάρδα, barbecue sauce. Ναι. Σαλτσαδόρος. Θα γίνουν καλά τα γλυκά και τα κρεατικά. Εάν κάνουμε μία έρευνα, ποιο είναι το επάγγελμα με τη μεγαλύτερη ψευτιά. Ναι. Νομίζω δικηγόρος, δημοσιογράφος και πρώτα πολιτικός. Δικηγόρος και μετά έρχεται ο δημοσιογράφος. Αν και το δημοσιογράφο εγώ δεν τον βάζω τόσο μέσα όσο βάζω τον πολιτή. Ο δημοσιογράφος πάει κάποιος, διαστρεβλώνει, ναι, την αλήθεια. Ναι. Δεν είναι τόσο το ψέμα. Ναι. Θα διαστρεβλώσει. Μπαίνει μια χοντρή μέσα σε ένα μαγαζί. Και τι να κάνει χοντρή μέσα στο μαγαζί? Η πολιτεία. Σε τι μαγαζί, ναι. Σε τι μαγαζί θα μπει? Παπούτσια. Παπούτσια. Αμολά εκείνη τη φτέρνα σαν και φτέρνα που με σουτζουκάκι Σμυρνέικο. Και είναι το δάχτυλο το, και σαν κεραία τη Σοντέ TV, ναι, ναι. Πλατιπόδα του Νταμπάνα, να πούμε. Έχει, και πρέπει, να αγοράσει παπούτσι. Πω. 38 νούμερο παπούτσι με 60 εκατοστά πάχους, ρε φιλιά, άνοιγμα, βάρκα. Ναι. Ή ο πολιτής ή η πολίτρια, πρέπει να σας τονίζει αυτό το πράγμα. Τη γάμπα. Ναι. Που είναι σαν κότσα που μουσκαρίσκει, ναι, τώρα, έτσι. Αν την πείσει ότι ταιριάζει. Ναι. Έκανε την καλύτερη πώληση. Βέβαια. Καταλαβαίνεις. Θα το κάψουν τώρα και οι χοντροί. Είναι αναγκασμένα να τα αυτό η πειθό. Ναι. Στα επαγγέλματα είναι η πειθό. Σας κάνει τέλεια γάμπα. Το πόδι σας εκφράζει πολύ ωραία. Το παπούτσι, ναι, αυτό. Βέβαια. Το τονίζει. Ναι. Πάρτε και 100 ευρώ να σου δώσει χαρακτήρα. Βέβαια. Την άλλη φορά. Δεν χρειάζεστε τακούνι. Ήδη είστε ψηλοί. Ήδη είστε ψηλοί. 117 κιλά ψηλοί. Ναι, είστε αρκετά ψηλοί. Είστε αρκετά δυναμικοί. Ναι. Έχετε. Το τακούνι σας τονίζει τον μπούστο. Ναι. Γίνομαι πολίτης, ρε κουφάλα. Ναι. Είμαι πολύ καλά. Μπιτζή πολίτης. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Τι θες να κάνουμε? Πριν φύγουμε από αυτή τη ζωή, θέλω να πάμε να κάνουμε. Πάρε κούσους λάμα. Θέλω να κάνω ένα βίντεο με τη Δέσπο. Θέλεις? Ναι. Ό,τι ώρα θες το κάνουμε. Σήμερα πέρασε από εκεί, είχε τσακώσει ένα τριαντάρι μέσα σε δύο ώρες. Κονόμησε, τα μισά τα έδωσε φαγητά και τα λοιπά. 3-4 ευρώ τις γάτες. Ναι, τα γάτια τα ίδια. Και φιλόζει η Δέσπο. Έτσι, είναι πολύ καλή. Θέλω να κάνουμε event με την Δέσπο. Ό,τι θες. Θα κάνουμε, πάρουμε και τον κομμουνιστή, τραβάει η κάμερα. Κομμουνιστής, άκου τι έκανε. Τι έκανε? Όταν βρίζω τους χρυσαυγίτες, ναι, πάει και τα βάζει στο ραπτό.gr, ναι, πρώτη σελίδα. Έτσι. Τώρα που είπα τους κουκουέδες ότι παίρνουν τα μπουκάλια της Coca-Cola. Α, ναι, γιατί δεν το έβαλε? Ναι. Δεν το έβαλε η αδερφά. Ναι. Δεν το έβαλε. Έτσι, δεν το έβαλε. Τελικά τι φάπες ο κομμουνιστής, τι είναι αυτά τα πράγματα και δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μεροληπτεί ο κομμουνιστής. Το ψάχνα σήμερα, αλήθεια να το βρω, ναι, το ψάχνα. Θα τον πω να τα ανεβάσει. Κακός. Όλα είναι ραπτό.gr, όλα αυτό που στα κάνει. Μάλιστα είχα διερωτηθεί. Αν μας δώσει. Μάλιστα μαζί το είχαμε πει. Ναι. Αν έρθει η Coca-Cola Company. Και πατήσει 50 χιλιάρικα. Και πατήσει 30 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα στο ραπτό.gr. Να μοιραστούμε μισά από τον κομμουνιστή. Ναι. Να μην τα δηλώσουμε κιόλα. Έτσι, δεν θα δηλώσουμε. Ναι, ας πούμε έτσι. Τι θα λέει ο κομμουνιστής, λες. 9.55 κενό μήνυμα, 54.000. Δεν τα παίρνω. Είναι κέντρο ακροδεξιά η Coca-Cola, δεν τα παίρνω. Δεν το ρώτησα. Ναι. Είναι φασιστική η Coca-Cola που λένε. Ναι. Ο παππούς Άγιος Βασίλης Χοντρός, ξέρω εγώ. Χοντρός. Ο ακροδεξιός Coca-Cola. Ναι. Είμαι κομμουνιστής, δεν τα παίρνω. Δεν τα παίρνω. Ναι. Και τη χούφτα που πίσω δεξιά θα την έβαζε. Ρωτάει, στην αριστερή τη τσέπη. Ρωτάει ο Καρατζαφέρης τον Αλέφαντο.
Νίκο, πώς το έδωσε το μάτς? Κοιτάξτε, το άφησα στο 2-1, ναι, υπέρ της Μπαρτσελόνα. Ναι. Και με παίρνει ένας γλυκός Ύπρος, λέει. Τι γλυκός Ύπρος? Με παίρνει ένας γλυκός Ύπρος και δεν είδε το τρίτο γκολ. Καλά, το, δεν είδε το κερασάκι στην τούρτα. Έχει δει αυτά τα μάτια, έχουν δει τόνους μάτς. Εντάξει, μωρέ. Κρέμασμα στο Σύνταγμα ο Λαβρέντης Γιάννελος, ο προπονητής της Ρεάλ. Κρέμασμα θέλει, ναι. Ο Ζιντάν. Κρέμασμα. Καλά, για 20 δευτερόλεπτα χάνεις τίτλο. Μπλέκεις. Δεν το χάνεις. Με 10 παίκτες ανεβαίνεις ψηλά. Μπλέκεις. Και τρως την κόντρα επίθεση 5 με 3. Ναι. Απαράδειγμα. Αφού το 2-2 σου βολεύει, το πήρες, τελείωσε, ρε. Άντε ο Ζιντάν, ας πούμε, επίσης είναι άπειρος. Ναι. Αυτοί οι οποίοι παίζανε στην Μπαρτσέλο, στη Ρεάλ. Ναι. Ας πούμε ο Ρονάλντο που θέλει να κάνει τον προπονητή αύριο μεθαύριο. Τον ηθοποιό. Δεν μπορούσα να πούνε, ρε παιδιά, να το κρατήσουν. Δεν μπορεί κανένας από αυτούς. Βγήκε ο Ράμος, τελείωσε η Ρεάλ. Χάνεται ο εγκέφαλος. Ο μέσος προπονητής είναι ο Ράμος. Αυτό καταλαβαίνω. Οι άλλοι όλοι είναι σελεμπριτάκιδες. Πώς θα πάρουν την. Σελεμπριτάκιδες είναι. Πώς θα πάρουν την Λαμπορκίνη να βγουν στα γκραμ σέλφι εκεί στα κλαμπ. Τώρα ποιος θα πάρει? Ο Μπέιλ. Ο Ρονάλντο να πάρει πρωτοβουλία. Που έφυγε με τον Καρμπουζά που το έφυγε. Μπέμπε στην προπονητή στο Euro. Άκουγε τι έλεγε ο Καρμπουζά και το φώναζε και αυτό. Πολιτής υπηρεσιών ραπ. Ναι. Δηλαδή ασφαλιστές, διαφημιστές κτλ. Ναι. Οι διαφημιστές, κοίταξε, δεν είναι τόσο. Οι ασφαλιστές πραγματικά. Κώστα, και αυτοί, ναι, λένε ψέματα. Πουλάνε αέρα. Τα γνωρίζουμε όμως τι ψέματα λένε, έτσι. Ναι. Κατάλαβες. Ο δικηγόρος δεν μπορείς να καταλάβεις τι ψέματα λέει και πόσο μεγάλο είναι. Ο 339 ρωτάει ότι ο Κίζας ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Σε 5 μάτς στην Τούμπα, 4 νίκες και μια ισοπαλία. Είναι ικανοποιημένος ο Ίβιτς? Μάλλον ο Γιώργος ο Σαββίδης στέλνει το μήνυμα. Για πες. Ρωτάει τον προπονητή του, είσαι ικανοποιημένος με τον Κίζα? Μπορεί να είναι. Γιατί όταν σε στείλαμε τον Ζαχα, πώς το λένε τον. Ποιος έπαιξε το πρώτο μάστρε? Ποιος έπαιξε, ρε φίλε? Ποιος αγοράκι ο φίλος, ο κολλητός, ρε, ο διαιτητής εδώ. Άρε, ο καλογερό, όχι ο καλογερό. Όχι, ρε. Έργα, ο του Πάουκ ο διαιτητής. Μα αυτό ψάχνουμε. Μα τα έκανε μαντάρα ο Ίβιτς. Ναι. Δηλαδή ο Πάουκ με δυο δικούς του διαιτητές. Με δικούς, ναι, ναι. Θέλω τουλάχιστον παράταση. Εγώ θα το παίξω παράταση το μάτς. Είσαι τόσο σίγουρος δηλαδή ότι δεν θα βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός? Νομίζω ότι του την πέσαν του Ιβιτς. Λόγω του Ζέκα, ας πούμε. Του είπανε τώρα που λείπει ο Ζέκα, ναι, βάλε δύο χαφ, τρία χαφ. Πάρ το κέντρο, ναι, και κάνε πίεση ψηλά, να τους βάλουμε ένα γκολ. Από εκεί και πέρα το διαχειριζόμαστε αλλιώς. Με ποιους θα κάνεις πίεση ψηλά, ρε Κώστα? Βοήθαμε λίγο τώρα. Με Μπίσεσβάρ. Με Ουάρντα. Όχι, όχι, όχι. Θα παίξει ο Σακόφ, ο του Κάνιας δεν τον έχω για να πρεσάρει, γι' αυτό θα φουσκώσει. Ρε. Ναι. Η μεγάλη απώλεια ο Ζέκα. Βρες μου κάποιον άλλο ρε. Η τεράστια απώλεια ο Παναθηναϊκός. Ναι. Νομίζω ότι η συμβουλή αλέφαντου σήμερα στον Ίβιτς είναι άσε τις ιστορίες. Κλείσε τον Μπέρκ. Θα τον κλείσει, ναι, θα βάλει με man to man τον Κρέσπο. Μπορεί ο Κρέσπο. Είναι γρήγορος και έξυπνος. Είναι γρήγορος, χαμηλά είναι πολύ καλός. Είναι έξυπνος. Και λέει ο Αλέφας. Όχι, ζώνει τον Μπέρκ. Όχι, ρε, τι ζώνει, ρε. Παίξε 10 εναντίον 10, κλείσε τον Μπέρκ. Ναι. Έκλεισε τον Μπέρκ, δεν τρως γκολ. Στον αέρα στον πιάσει ο Βαρέλας. Στον αέρα. Στον αέρα μέχρι καλά. Ναι, δεν ο Μαλεζάς. Εκεί, ναι, που βγαίνει ο Μπέρκ έξω από το κουτί και παίζει πολύ δεκάρι, τι γίνεται? Λοιπόν, εκεί ακριβώς ο Κρέσπο. Πάλι έξω θα βγαίνει. Ναι, βγες έξω. Ναι. Μην πάρει την μπάλα. Και θα τον πλάρει πίσω ο Κάνιας. Και θα τον πλάρει πίσω ο Κάνιας. Σε κατάλαβα. Συμβουλή αλέμανα. Μέσα, ρε φίλε, καλό. Παίξε 10 εναντίον 1. Για χέσιμο θα πάει. Ναι. Για χέσιμο κι εσύ. Για κατούριμα θα πάει. Ναι. Για κατούριμα κι εσύ. Θα βγει να φάει, να πιει παγωτό κι εσύ εκεί. Και την άμυνα πρέσει πάει. Μέχρι πότε? Στο τέταρτο. Ένα τέταρτο. Στο τέταρτο. Η άμυνα πρέσει. Θα κάνω ένα γκολ στο τέταρτο. Σοβαρά, Βάζω τον Κρέσπα πάνω στον Μπέρκ, τον εξουδετερώνω και τρώω στα χαφ με γρήγορο Τζίμι Ροτ χαμηλά. Ωραία. Γρήγορο. Πώς θέλω να παίξει και ο Κάτσε μπορεί. Κάτσε χρειάζεται εκεί. Ναι, να παίξει και ο Κάτσε και εκείνο είναι μια κουβέντα. Κάτσε και πλησιάζει ψηλά. Ναι. Είσαι καλός. Γιατί πιστεύω θα βάλει Σπρίγιοβιτς. Εγώ νομίζω ξεκινάω Σπρίγιοβιτς. Άμα βάλει Σπρίγιοβιτς έλεγε Κάτσε πίσω. Ο Τζαλ Μακάμπος δεξιά. Ναι. Και ο Ενρίγκε αριστερά. Ενρίγκε. Εγώ θα πέταγα ο Ουάρντα αριστερά. Και εγώ αυτό θα έφτιαχνα. Εγώ θα πέταγα το Φυσφί εκεί. Το Φυσφί. Έτσι. Ουάρντα αριστερά. Ο Ενρίγκε επειδή είναι τρελό. Θα μου χαλάσει την τακτική συμπεριφορά της ομάδος και στο pressing ψηλά δεν είναι ο καταλληλότερος. Θα μου χαλάσει τη δουλειά, μου κάνει φάουλ, θα μου φάει κάρτα. Ναι. Με pressing ψηλά δεν παίζω με τον Ενρίκε. Δεν το ξεκινάω. Ενρίκε, το χρησιμοποιώ στο δεύτερο. Στο 70 που θα φουσκώσει, ναι, ο Τσαλμά. Θα φουσκώσει. Όπα, γιατί... ο κομμουνιστής μας ακούει. Μας ακούει ο κομμουνιστής. Α, δεν απαντάει. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες στο ραπτό.gr.
Φαντάζει να ζητάει Δέσπο λεφτά από τον κόκκινο. Τι λες να τις απαντήσει αυτό. Θα πάρουμε και τον Γρηγόρη μαζί. Ναι. Γιατί ρε φίλε. Ναι. Θα αρχίσει να αναπτύξει. Όχι, θα κάνουν πώς το λένε, ανταλλαγή απόψεων στην Κούτρα. Ναι. Σήμερα τον έκανε τραπέζι τον κόκκινο. Ποιο ρε φίλε, Δέσπο. Όχι. Ο Αεξής από την. Από την καπτικά στοριά. Ο Νίκος. Θα πάμε να φάμε, λέει, με τον κόκκινο. Με παίρνει τηλέφωνο. Κουσί, θα πάμε. Α, πάμε. Ποιο θα πληρώσει. Εγώ. Εντάξει. Ποιο θα πληρώσει. Τα γάρι του. Ποιο θα πληρώσει. Λιμοτάγαρο να πούμε από την Καστοριά. Ποιο θα πληρώσει. Μελισσανίδης πληρώνει. Σεχ. Λοιπόν. Μελισσανίδης πληρώνει, φίλε. Ραπ με το χέρι στην καρδιά, πε μου ειλικρινά, μπορούν να αφαιρέσουν πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Κοίταξε. Ναι, μπορούν. Όχι, δεν μπορούν. Μπορούν, λέω εγώ. Ξέρεις γιατί μπορούν. Εγώ θα σου πω γιατί δεν μπορούν. Πριν δύο μέρες, ναι, ήρθε στη Θεσσαλονίκη ένας στέλεχος ΠΑΕ Ολυμπιακός να δει τον γιο του που έπαιζε σε κάτι ακαδημίες εδώ. Πού κολλάει αυτό με τους βαθμούς. Για πάμε. Συναντήθηκα τυχαία μαζί του σε ένα εστιατόριο. Ναι. Δήλωσε θαυμαστής Ραπτόπουλου. Ωραία. Ακροατής και τηλεθεατής. Στέλεχος όλα αυτά. Ολυμπιακός. Ναι. Πρωτοκλασάτο ή. Κόλο και βρακή, με το χοντρό. Κατάλαβα, δυνατό στέλεχο. Τον έκανα ερωτήσει. Καυστικέ. Η πρώτη ερώτηση είναι αν ο χοντρό. Ναι. Αποχωρεί. Θα μου μιλήσει, λέω, ειλικρινά. Δεν με κάνει, λέω, πλάκα. Θα μου μιλήσει ειλικρινά. Μίλησε κάτω στα ρίσκια τώρα αυτό. Ναι. Και τι σου είπε. Όχι, λέω, ο χοντρό μένει. Μένει. Πριν κάνει τι δηλώσει ο χοντρό. Άρα μένει. Ο χοντρό μένει. Μάλιστα. Είπε και ότι μένει κιόλα. Ναι. Δεύτερον, σε βλέπω λίγο, λέω, το κόλο είναι σφιχτό στο κομμάτι, λέω, με του. Ισχύλιο ήταν. Ναι. Όσον αφορά το κομμάτι με τους δικαστές και τα λοιπά. Σιχτούλης. Τι μου απαντάει. Ο χοντρός περιμένει. Τι. Να έρθει ο Μητσοτάκης. Αφού δικός του, Κούλης. Ο Κούλης είναι δικός του. Μπιτζίμ Κούλης. Μπιτζίμ Κούλης. Και είναι λίγο στα. Στα χαμένα. Στα χαμένα, ναι. Γιατί ο Τσίπρας είναι παοκάρα. Τσακαλώτη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε τον άλλον, τον τρελόν. Ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης. Ναι. Παράφρον. Ο Τσίπρας σέβεται πολύ. Κοντονής. Σέβεται πολύ τον. Ο Τσίπρας τον Ιβάν. Αφού το χάρισε, 11 χαρτιά τον νομίζω ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον Σαββίδη και θα φανεί αν ο Σαββίδης είναι ευπατρίδης για την πόλη αυτή. Με το λιμάνι, αν θα δώσει δουλειές, αν θα ανοίξει δουλειές. Αν θα ανοίξει δουλειές. Τώρα θα τον δούμε σε εκτός ΠΑΟΚ, ας πούμε, τον άνθρωπο. Στο εξαγωνιστικό. Ναι, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που παίρνει το λιμάνι ο Σαββίδης. Είναι καλό. Εγώ αυτό. Δουλειά δεν πρόκειται να πάρω ούτε κανένα, αλλά νομίζω ότι η πόλη εμπορικά με το λιμάνι. Με το λιμάνι. Θα το αναβαθμίσει, ήταν νεκρό το λιμάνι. Θα το αναβαθμίσει, ήταν πεταμένο το λιμάνι. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Ένα αυτό. Σε δει κανένα κουραζιρόπλιο εκεί πέρα. Να στείλει τίποτα, κανένα τιτανικό. Κανένα. 2000 και ξένα κομμάτια καφέ στη λεωφόρο νίκη στη Φρέντα. Ο άλλο. Λεφτά. Ο Σαββίδης λοιπόν με το λιμάνι. Και ο άλλο ο τρελό με την. Ο δήμαρχο, ο δικό μα. Μποντάρη. Το Γουστάρο. Ναι. Με την εμπορικότητα με τις. Φέρνει Τούρκους, φέρνει Αρμένους. Φέρνει πολιτισμένους. Φέρνει. Φέρνει, γεμίζει τα ξενοδοχεία, γεμίζει. Τα μαγαζιά, τις καφετέρες, τα σαντουιτσάδικα. Τουρισμό μεγάλο. Φέρνει τουρισμό μεγάλο. Τώρα τσακώθηκε με τον παπά να πούμε, δεν ξέρω τι έγινε, δεν το πιάσα το θέμα. Κάτι ματωμένα σεντόνια εκεί, κάτι αυτά δεν ξέρω. Ματωμένα σεντόνια. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τσακώθηκαν εκεί. Σφάξανε τον κόκορα. Γιατί ρωτώντα ήθελε να την κάνει η Εκκλησία. Άστε τον. Να, ρε συμπουτάρι. Άστε και τον παπά να κάνει μερικά. Άστε και τον παπά να κάνει κανένα μαγαζί στη ρωτώντα. Δηλαδή έτσι τι σε πειράζει. Τώρα εγώ με τον μπουτάρι είμαι. Ναι. Αλλά και από την άλλη μεριά ο άλλο να μην οικονομήσει να μου πει. Ναι, βέβαια, θα έρθει το χωριό. Οι θείε θα έρθουν μετά τα γέρια και να σε κάνει γέρι. Τι σε πειράζει εσένα. Δηλαδή ρε μπουτάρι, ο χριστιανικό τουρισμό δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Όλοι σε θα πηγαίνουν. Γιατί να πάει ο άλλος στη Βέρεια πάνω στην Παναγία σου Μέλα. Βέβαια. Και να μην έρθει στη Ρωτώντα να δει το ματωμένο. Να πάει στα Μετέωρα, να δει τα γκρέμνα. Τι σε. Δηλαδή. Άσε να οικονομήσει κι άλλο κανένα Φράγκο. Χρειάζεται. Σε πειράζει εσένα. Εγώ είμαι με τον παπά. Μονοφαγάσου μπουτάρι. Μονοφαγάσου μπουτάρι. Α, μπουτάρι. Και εσεί ρε κομμουνιστέ εκεί. Εντάξει, και εμεί δεν πιστεύουμε. Άστο να κάνει κανένα εμπορικό. Ναι, τι έγινε. Και πώ το λένε το Μητροπολίτη μα εδώ. Ο Άνθιμος. Τον κύριο Άνθιμο. Άσε να κάνει. Δηλαδή τι μονοφαγάδες είστε. Άσε τον τι κύριο. Τι σε πειράζει εσένα. Άμα φέρνεις να πούμε από την Τουρκία. Δεν λέμε τίποτα. Πώς το λένε, τουρίστες. Ναι. Συνέδρια. Αυτά. Ναι. Ξενοδοχεία κλειστά. Ιστορίες. Μπράβο. Ανάπτυξη στον τουρισμό τρομερή. Έρχεται ο κοντός, πιάνει το λιμάνι. Μεγάλη ημέρα σήμερα για μένα. Θα γίνει οικονόμα καλή. Δεν μπορεί να ακούω Καζαντζίδης αυτή την πόλη. Να γίνει οικονόμα, να οικονομήσει ο κόσμος. Άσε και τον Άθιμο να κάνει μαγαζί. Να δώσει και 1.000, 2.000, 3.000 θέσεις εργασίας.
ταξί να δουλέψουν. Γιατί? Στιατόρια, κόλπα, παράπλευρα κέρδη. Γιατί να μην, εγώ να μην πάω στη Ρωτώντα να βουτήκα κάντιλα 30 ευρώ. Να πάω εκεί για το ματωμένο του Αγιώργη. Πώς το λένε αυτό το. Τι είναι αυτό το συντόντι ματωμένο. Ένα το βρήκαν το 1953 ματωμένο στην εκκλησία του Αγίου. Τι είναι εξέταση αυτό το άνθρακα και νοιάζει, πόσο χρονών. Τι σε νοιάζει εσένα τι είναι. Ό,τι θέλει ας είναι. Ό,τι είπε παπάς είναι. Και κέτσαπ μέσα. Τι με νοιάζει εμένα. Σκοπός είναι οικονόμα. Τα πάντα στη ζωή οικονόμα. Εγώ είμαι υπέρ του Μητροπολίτη και λέω άσχετο Μητροπολίτη θα οικονομήσει. Θρησκευτικό τουρισμό. Τουρκαλάδε. Βαλκάνοι έρχονται. Το λιμάνι ανοίγει. Ανοίγουν τα δύο. Ένα πρωτάθλημα, ρε. Δεν θα πάρετε. Δεν παίρνω. Θα πάρει ένα πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα, δεν θα πάρετε. Δεν θα πάρετε. Άντε, πιτζίμι, ένα κύπελο που λες εσύ. Ένα κύπελο. Πάει τελείω. Και τώρα τι γίνεται. Νάτο. Σου... Δεν πλήρωσα ούτε ευρώ. Όλα ο Γρηγόρη γλύφτη του Σαββίδη. Ο Γρηγόρη, φίλε, δεν πληρώνει. Ναι. Μεσοβδόμαδα. Εσύ σου γλύφτη του Σαββίδη. Ναι. Εγώ με γλύφτη του Σαββίδη. Ναι. Δηλαδή με συγχωρεί πάρα πολύ. Στην πόλη που ζω. Τι κάνει στην πόλη που ζει. Το λιμάνι 20 χρόνια είναι κλειστό. Και βάλε. Το πήρε ο Σαββίδης. Αν ο Σαββίδης το έχει όπως το έχει τώρα, θα ακούσει Πινελίκη. Φυσικά. Οικονομάει μόνο αυτός, ας πούμε. Και δεν αναπτυχθεί η ιστορία. Εγώ πιστεύω, είμαι καλόπιστος και λέω ότι ο Σαββίδης θα το φτιάξει. Να αρχίσουν okay. Από εδώ τα φορτώνα. Να φορτώνουν για τα Βαλκάνια. Πάμε τώρα στους μείον 6, αν θα γίνει ή αν δεν θα γίνει. Ο Ραπτόπουλος πάντα είναι με τον καπιταλισμό. Κι εγώ είμαι. Όχι ότι τον γουστάρει. Ανακαστικά πιστεύει, είμαστε όλοι. Πιστεύει όλα ότι έτσι δουλεύουν. Δουλεύουν έτσι. Οπότε εγώ να κάθομαι τώρα να λέω θεωρίες. Να αλλάξω την Ελλάδα, να αλλάξω το σύμπαν κτλ. Δεν μπορώ να. Δεν πρόκειται να αλλάξω. Δεν τίποτα. Γίνεται. Χτύπα τον κόλο σου κάτω, δεν μαλλιά δεν θα βγάλεις. Τίποτα. Όχι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Τι τώρα, να μιλάμε. Μην χτυπιέσαι καθόλου. Τώρα του μείον 6 δεν θα του πάρουν. Δεν θα του πάρουν, θα σου πω τι θα γίνει. Η μείον 6 λοιπόν. Δεν θέλω, είπα το μαλάτο, τον οπαδό του Ολυμπιακού και τον άλλον τον Πόντιο, ότι ακούστε κάτι. Είτε βγάλει απόφαση θετική ή αρνητική, δεν γουστάρω Καζαντζίδη. Συγχαίρομαι τον Καζαντζίδη. Δεν μπορώ να τον ακούω. Κοίταξε να καθίσω. Θέλω να το ακούω τον Καζαντζίδη όταν είμαι λυπημένος. Δεν θέλω να είμαι λυπημένος. Θέλω να είμαι χαρούμενος. Ναι, αλλά ναι. Καζαντζίδης αναγκαστικά θα παίξει είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, φίλε. Ναι, ο Καζαντζίδης έχει βγάλει την ιστορία αυτή, να πούμε. Η μια μεριά θα ακούει Κλαρίνο και άλλη Καζαντζίδη. Τώρα ποια μεριά θα είναι. Ναι. Η Θεσσαλονίκη θα ακούει Κλαρίνο. Ο Καζαντζίδη κάτι το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είναι σε τρία στάδια στην Ελλάδα. Το αγωνιστικό κομμάτι. Εντός χόρτου. Ο διαιτητής. Μέσα στο χόρτο και γραμμές. Και ο δικαστής. Εκτός χόρτ. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι στο χορτάρι βελτιώνεται. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Δεύτερον, στο κομμάτι των διαιτητών βελτιώνεται αρκετά. Τάχιστα. Τάχιστα. Τρίτον, στο κομμάτι των δικαστών θα φανεί τώρα. Αν ας πούμε. Απειλή, πολύ απειλή. Ναι. Το ότι οι εφημερίδες του Ολυμπιακού. Το ότι Αλέβαντος έσφιξε το πισινό. Ο εισαγγελέας που ασχολείται με την υπόθεση. Ναι. Τι κόλπο είναι. Ποια πλευρά. Ξέρουμε. Κοίταξε. Τον βαφτίσαμε. Όχι. Ο εισαγγελέας. Εγώ τώρα είμαι ο Ραπτόπουλος εισαγγελέας. Ναι, ρε, εσύ είσαι. Και περίμενε. Μπαίνω να κάνω μια υπόθεση. Εγώ, ωραία. Εγώ σαν Ραπτόπουλος. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω, ο εισαγγελέας Ραπτόπουλος, δεν είναι αποστηρωμένος από την κοινωνία. Εννοείται. Παίρνει να πούμε τα μηνύματα τη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Και αναλόγω πράττει. Ξέρει το πολιτικό κομμάτι, ξέρει το εμπορικό κομμάτι, ναι. Είναι ενημερωμένος, είναι το Υπουργείο του εκεί, έχει τους ανωτέρους του, μιλάει κτλ. Και κρίνει με το παράθυρο του ισχυρού. Πολύ ωραία. Εγώ λέω ότι θα μέχρι εδώ πολύ ωραία. Αν τώρα ο Σαββίδης είναι ο ισχυρός, έχει το Τσίπρα, έχει το Σακαλώτο, είναι για. Έχει κτλ. Υποτίθεται. Λογικό είναι ο δικαστής να δει το θέμα, να πούμε κτλ. Μετά είναι και ο Τσίπρας. Σου λέει τώρα ο Τσίπρας. Ότι εάν εγώ τώρα τα βάλω με τον Ολυμπιακό, εντάξει, τα έχω καλά με τον Σαββίδη. Και το ρίξουν μείον 6. Και τι εγώ είναι, έχω, ας πούμε, τώρα πολιτικό κόστος. Μεγάλο. Μεγάλο. Τεράστιο. Μεγάλο. Δυστυχώς. Εάν δεν πάρει βαθμούς, τους βαθμούς ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Θα έχω πολιτικό κόστος στη Θεσσαλονίκη. Τεράστιο. Τρίχες θα έχω. Γιατί? Δεν θα έχω. Θα έχεις. Δεν θα έχω. Οπότε τα βάζει και αυτά ο Τσίπρας που γιατί δεν θα έχεις, είναι έξυπνος άνθρωπος. Τι να έχει. Εγώ σου είπα, θα του τιμωρήσει και θα έχει πολύ δύσκολο. Τσακαλώ το έχω. Δεν θα δώσει μείον 6, θα δώσει μείον 5 ευρώ. Και τι έγινε. Δεν ξέρω. Έτσι θα γίνει δουλειά. Ποιο είναι πιο δυνατό. Ο πιο δυνατό θα κερδίσει την υπόθεση. Άρα και το πρωτάθλημα. Ναι, άρα λέω εγώ. Μην με πείτε αδικία άμα το χάσετε παοξίδε. Μην με βγαίνετε από κάτω από την Αθήνα και με λέτε να τα ίδια κάνετε εσεί οι Βορειοελλαδίτε. Χαίστηκα τι κάνει η μεν και η δεν. Ο δυνατό ποιο είναι. Έχει ευκαιρία να αποδείξει. Όπω λοιπόν λέω τον Άρη, Ρούλι. Ρούλι. Εσύ Ρούλι. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γιατί όμω. Σαριανό. Τι πάθαμε ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να πω. Εξαγωνιστικά είμαι Ρούλι τώρα. Δεν μπορώ να πω τον Αριανό ότι κατά κάποιον τρόπο ρε παιδί μου αδικεύεται και τα λοιπά που λέει στη γειτονιά μου. Ναι. Αδικώνεται. Γιατί λέω
σε κάνει σε τρολάρει η Λαμία. Βέβαια. Δεν μπορώ τώρα εγώ να λέω τον Αριανό σε τρολάρει η Λαμία και να βγάλω, ξέρω, τα μαντήλια στον Παοξή και να πω αχ, καλέ, σε αδικέψανε. Όχι, όχι, όχι. Δεν σε αδικέψανε. Είχε πιο αδύνατο νομικό κομμάτι. Είχε πιο αδύνατο, ξέρω εγώ, άλλο έχει το Λίβα, εσύ έχει τον Μπίρδα. Και άμα κερδίσει ο Λίβα τον Μπίρδα, λέω Λίβα Μπίρδα 1-0. Με νοιάζει εμένα. Είμαι υποχρεωμένο εξωαγωνιστικά να είμαι δυνατότερο λόγω ονόματο. Και δεν είμαι. Αναγκαστικό. Άρα λοιπόν, κάντε ομάδα. Πάρτε του διαιτητέ που είναι εγκόμενε. Κάντε του δικού σα. Ναι, την έχω να πάρει. Πάρτε λοιπόν και του δικαστέ. Και όλα αυτά πώ παίρνονται. Πάρει και του μείον 6. Όλα αυτά πώ παίρνονται. Με την εξουσία. Εξουσία, εξουσία τι είναι. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Να έχετε λεφτά λοιπόν και να ξέρετε. Και μόλι θα κάνει όλα αυτά, πάρε με τα μαγκάλια στο Λευκό Πύργο και τραγούδα. Πάρε και την κούπα. Βεβαίως. Πάρε και το λιμάνι. Πάρε και το φέρε λιμάνι. Και με το καράβι την κούπα κάτω από την Αθήνα. Πάρε και το κύπελο. Και τι θα γίνει, Κώστα, αν δεν πάρουμε ούτε κύπελο ούτε τέτοιο. Τι γίνεται εκεί πέρα μετά. Ραπτό αύριο πλέον σε ακούω από Αθήνα. Ραπτό αύριο, ωραίο. Μετακόμισα. Ραπτοπουλιακό μέχρι Κόκαλο εννοείται. Και πάω φυσικά. Σκολία σε λέει για λιμάνι. Το πήρε ο Ιβάν. Επίση, ποιο θα περίμενε σε μια μέρα να πάρουμε πρωτάθλημα και λιμάνι. Πακέτο. Έχει υπόψη το μείον 6 είναι το λιγότερο πλέον. Ραπ, το κοντό μπήκε και στο λιμάνι. Τρούπο σε λέει. Τρούπο και απλώνεται σιγά σιγά σαν, τον, σαν την ίωση λέει. Και αυτοί από το Σόβιετ λέει έχουν αντοχή λέει κατσαρίδας. Ναι. Κατσαρίδες δεν ψοφάνε με τίποτα. Ναι. Ούτε με πυρηνικό πόλεμο. Ραπ, άλλα έλεγε στα γραπτό ότι μείον 6 δεν υπάρχει περίπτωση να αφαιρεθούν. Αυτό το λέει και ο Θωμαίδης. Ο Κυριάκος. Ο οποίος είναι πολύ πιο έμπειρος από εμάς στα νομικά. Εμείς νομικά πάμε μόνο αν τρακάρουμε με κανένα. Τώρα, δρόμο, τι λένε τα δικαστήρια κοινόμενα τώρα. Μείον 6 είναι το στάνταρ ή μέχρι μείον 6 είναι. Μεσοβδόμαδα τέλη του μήνα σιγά μην πλήρωσε ο Γρηγόρης. Μπορεί να και να του πήρε δανεικά λέει του Χωριάτη λέει. Για να βγάλει το μήνα. Είναι παλιό παιδά εσείς με τα μηνύματα. Μεσοβδόμαδα και τέλη του μήνα. Όπω δύσκολα. Πλήρωσε ο κόκκινο τραπέζι. Τέλη του, ναι, τέλη του μήνα είναι όντω. Τίποτα. Εγώ μόνο μου το είπα, είσαι σπάταλο, μην το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ δεν το κάνω. Με τίποτα. Δεν θες, Όχι. Γιατί ρε φίλε. Γιατί πρέπει να είμαστε, για να σωθεί η Ελλάδα οικονομικά, πρέπει πρώτα να σώσουμε το ατομικό μας λογαριασμό. Και δηλαδή, πώς θα το σιγουδεύει, εμένα ούζο. Πάνε να πιείς ένα ούζο. Εμένα ούζο. Πιέστο σε 10 μέρες. Μαύρα τι. Τι σε 10 μέρες. Εγώ κάνω έξοδα, αλλά τα κάνω. Προτείνε να πάρω αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Θα βγει ο μήνας και μετά από 10 μέρες. Κάνεις και προϋπολογισμό δηλαδή. Πότε θα το πάρω. Γιατί σήμερα εγώ μπορώ να θέλω να πάρω, ας πούμε. Κάτι για το σπίτι, δύο πράγματα. Και κάτι για το αυτοκίνητο και για το σκύλο. Ναι. Τέσσερα. Άμα βάλω και τα τέσσερα τώρα, ναι, αυτό το μήνα, μπήκα και μέσα. Ναι. Θα βγάλω από τα έτοιμα. Θα κάνω το ένα. Το άλλο θα το κάνω το άλλο μήνα. Το τρίτο θα το κάνω το τρίτο μήνα. Και το τέταρτο μήνα το άλλο. Ναι. Έτσι γίνεται η οικονομία. Για έτσι, είναι για ένα έκτακτο. Γιατί ο λακαμάς ο Έλληνας θα πάει, αφού τα έχω να τα βγάλω. Όλα δεν του μένει τίποτα. Τραβάει και ένα δάνειο, να πούμε και τα λοιπά. Πάρε ένα max 2.000 κυβικά. Ναι. Σήμερα ήμουνα σε ένα φίλο. Ήμουνα σε ένα φίλο, ο οποίος είναι και χορηγός στην Όλγας, αυτός πουλάει τα ήχο και, πώς το λέμε. Ο Παπανδρέ, ωραία. Ήχο και εικόνα, ο Παπανδρέ. Ο οποίος, πρώτη φορά εγώ δεν το ξέρα, ναι, είναι μια παρέα αυτή που δεν παρακολουθεί κανένας ποδόσφαιρο, είναι άσχετη. Ωραία. Με τι ασχολείστε ρε παιδιά, πάμε στο βουνό με τα μάξι, ο Παπανδρέου. Με τα χιόνια, έχω αυτό το σκάφος, με δείχνει, 10 μέτρα το σκάφος. Πάω, βγάζω συναγρίδες δηλαδή. Μπήκα 5 άτομα, δεν με γνώρισαν. Λέω ρε, αυτοί ανώμαλοι. Δεν ασχολούνται καθόλου με αυτά. Ούτε με μπάλα, ούτε με ράδιο. Ούτε με μπάλα, ούτε με ράδιο. Τι φυσικά, τι ξέρω. Και έχει πολύ ωραία αυτό για να βρίσκει τα μάξι και τα λοιπά. Και τι μου λέει. Πες, λέει τον κόσμο, γενικά, όχι από μένα, λέει γενικά όμως, να ξέρει ότι δεν κλέβουν τώρα μόνο Mercedes, BMW, Jaguar κτλ. Μπορεί να αφήσει, λέει, το Κόρντεμπα σε ένα στενό, 12 ετών, 2.000 ευρώ και α το φάνε λάχανο. Και του παππού λέει που έχει τον Nissan Sunny και είναι και συναισθηματικά δεμένος. Γιατί η Mercedes την τρώει, λες αμάν τα λεφτά μου. Το Sunny το τρώει, είναι συναισθηματικά ο άλλος δεμένος με το αμάξι. Ναι. Λέει με αυτό παντρεύτηκα, με αυτό χώρισα, με αυτό έκανα δεύτερο γάμο, έκανα εγγόνια. 22 χρόνια μια ζωή ολόκληρη. Και τα κλέβουνε λέει έτσι σχέδιο. Και τα βάζει GPS αυτός. Όλα τα αμάξια μπαίνουν. Δίπλα εκεί έχει ένα ψήρα, τύπο, ναι, που, δίπλα έχει ένα τύπο, ξεχνάω το όνομά του, που πουλάει αμάξια. Πόρσε, Φορτ Μάσταν. Ακόμα είναι και το μαγαζί, έχει κάτι πολυτελή αμάξια. Ναι, ναι, ναι. Με είδανε εμένα εκεί κάτι, λέει ήρθε να πάρει αμάξι. Είστε τρελή. Είσαι τρελό. Πάρω εγώ Φορτ Μάσταν. Μάσταν. Από το κάψου την άλλη. Φορτ Μάσταν να πάρω εγώ. Αυτό τι είναι, αυτό λέει έχει 2.000. Φορτ Μάσταν και φύγε. Μάσταν ρε του λέω, έχει τρελαθεί. Τι τα παίρνουν λέω αυτά. Κάτι γιατροί λέει, κάτι.
Εργοστασιάρχες, κάτι δυνατή να πούμε και τα λοιπά. Κάτι δημοσιογράφοι που δεν σαν τον ραπτό που φέρνουν. Άμα εγώ τώρα την ψωνίσω και πω θέλω Ford Mustang. Mustang έχει 30 χιλιάρικα. Και λίγα είπες. Και θα το πω, τι θα το πω. Θα σε δίνω 300 ευρώ το μήνα. Ford Mustang. Και παστέλια της Ευγενούλας. Αντί αν δεν βλέπε τώρα. Καράκιο. Καρμύρι να πούμε. Άρα πρέπει να απλωθούμε μέχρι εκεί που μπορούμε και λίγο λιγότερο. Ναι, μέχρι εκεί που θα είναι το πάπλωμα. Το ποδάρι, το δάχτυλο, να μην είναι έξω. Να είναι τουλάχιστον 10 πόντι μέσα το ποδάρι. Να τη λύγει τη φτέρνα. Ναι, να τη χειμώνα. Λοιπόν, αυτά που λες να πούμε. Και μισή λέει εδώ. Α, να βρούμε ένα βίντεο. Τι έχουμε? Για την σχέση που έχω με τους Αριανούς. 25 Ιουλίου είναι αυτό το βίντεο. Τώρα ο Γιάννης Τακτάκ θα το βρούμε μόλις κάνουμε διάλειμμα. Το βρω εγώ τώρα. Ναι. Κάτι που λέει Ραπτόπουλος για Ισπανοχοντρούς και τα λοιπά. Έτσι λέει. Για Ισπανοχοντρούς. Ισπανοχοντρούς και μπουζουκοθαμώνες. Ραπτόπουλος για Ισπανοχοντρούς και μπουζουκοθαμώνες. Όταν σχεδίαζε ο Καρυπίδης τον Άρη για να φέρει όλους αυτούς εδώ πέρα τους Ισπανοχοντρούς και τους μπουζουκοθαμώνες. Και τι θα σου το βάλεις αυτό? Πήγα εγώ Ιούλιο μήνα που γράφαν οι άλλοι θα έρθει ο Τάιτ, θα έρθει ο Κόκ και θα έρθει ο Τρες και τα λοιπά. Και έλεγα όχι αυτούς Καρυπίδη. Όχι τους Ραούλ Μπράβο, όχι τον. Δεν άκουγα. Πάμε σε ένα διάλειμμα να γουστάρουμε να πούμε. Ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και να σχολιάσουμε μετά. Αν έπρεπε να γίνει δημοσία δαπάνη η κηδεία του Στάθη Ψάλτη. Γιατί εδώ οι απόψεις δίστανται. Μάλιστα. Γιατί το Δημαρχείο Ζωγράφου έκανε δημοσία δαπάνη την κηδεία του Στάθη Ψάλτη. Για μένα δεν έπρεπε να το κάνει. Σε εμάς τη δικιά μας τι κάνουν? Δεν ξέρω. Διάλειμμα. Έχω τον Πρίτανη της ηχοληψίας απέναντί μου. Καζαμπάκα. Πότε παίρνεις άδεια, γλυκό αγόρι? Πήρες. Πού πήγες? Στη μαγευτική καψόχωρα. Καλή είναι και η καψόχωρα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, καλησπέρα Κωστή, ο 121. Ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος από πέρσι. Ως εκεί. Ο Ηρακλής είναι τυχερός που πέφτουν δύο. Τελεία. Άρης χωρίς σοβαρές κινήσεις δεν ανεβαίνει. Πες τη γνώμη σου. Και κοίταξε τώρα το ότι καθυστέρησε λίγο ο Άρης. Ότι παίρνει κάτι Ισπανοχοντρούς. Ότι παίρνει κάτι μπουζουκοθαμώνες κτλ. Είναι ένα θέμα τώρα. Αλλά τα Χαϊβάνια, οι Αριανοί, οι Άμπαλοι δεν έχουν τίποτα ποδοσφαιρική ας πούμε γνώση ή. Ποδοσφαιρική κουλτούρα να πούνε ρε παιδιά τι είναι αυτά τα πράγματα. Βρέθηκε και ο Καρυπίδης, σου λέει, και αυτό είναι ξεφτύλα της οικογένειας του Άρη. Δεν βρέθηκε κανένας Αριανός να πάρει τον Άρη, τον πήρε ο Καρυπίδης που είναι Ολυμπιακός. Ξεφτύλα της ξεφτύλας. Λοιπόν, εντάξει, επιχειρηματίας είναι, τσακαλάκι είναι, 37-38 χρονών, 37 και την αδερφή. Είναι τσάκαλη, δηλαδή ένας μέσος 35-37. Τι να μιλήσει με τον Καρυπίδη? Ο Καρυπίδης είναι αετός. Από εκεί και πέρα όμως, αετός, μεγάλος. Από εκεί και πέρα όμως, στην μπάλα επάνω, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν πάνε να κάνουμε τις ομάδες μας μόνο, ξέρω εγώ, να παίζουμε, ξέρω εγώ, χλάπα της ζάρια στο καφενείο, 6-5-4-3 κτλ. Η ομάδα καλά είναι να χτίζεται και με ποδοσφαιριστές έμπειρους, όπως είναι η Β' Εθνική. Τώρα τον έτο 35 χρονών, τι τον θέλεις εκεί πέρα? Δηλαδή, άμα τον πετάξει τον έτο στα σκουπίδια, ποιος θα τον πάρει? Ούτε τα σκυλιάδια τον χέζουν, να πούμε, έξω από τα. Πώς τα λένε, έξω από εκεί που είναι η κάδη πράσινη. Ποιος θα τον πάρει τον έτο 35 χρονών? Ένα μπουκάλι ουίσκι στην καθησιά του. Μία η ώρα το βράδυ πηγαίνει στο μπαρ, 6 ώρα τα χαράματα φεύγει. Και άντε να είναι 23, ξέρω εγώ, πεθαράς, πάει στο διάλογο. Τώρα αυτό τον ταμτάκο 35 χρονών, τι θα τον πάρει στον Άρη, ρε Κάρι, επειδή πλάκα μας κάνεις να πούμε. Τον άλλο 37 χρονών, τι τον έφερε στον Άρη? Πώς το λένε, το Ραούλ Μπράβο. Μεγαλύτερο κολοπεδαρά από τη Βέρεια δεν έχει περάσει. Οι παίκτες της Βέρειας, αμάν κάνουν το σταυρό τους που έφυγε αυτός. Να έρθει στον Άρη να κάνει τι, να πηγαίνει την μπάλα στο κόρνερ? Έτσι θα κάνει στον Άρη η ομάδα. Έτσι με την που θα πηγαίνει την μπάλα στο κόρνερ, θα του κάνει στον Άρη Βέρεια. Θα σε τσακίσω στην κριτική. Εγώ δεν είμαι Τσαλτίδης να αρχίσω να γλύφω. Θα σου αλλάξω τα πετρέλαια. Εδώ δεν μας είσαμε σαωρίδιδες σε. Δεν μας είσαμε κοντομινάδες, δεν μας είσαμε μπατατούδες. Δεν μας είσαμε να πούμε όπως μασάει η κατσίκα τον Ταραμά. Απλά ήταν τα πράγματα. 25 Ιουλίου σας τα λέγαμε, Βλαχοαριανοί. Να έχετε υπόψη σας. Τότε που ο Αναστόπουλος δεν τους ήθελε αυτούς. Δεν τους ήθελε. Το λάθος ήταν που τους δέχτηκε βέβαια. Τι να κάνει. Θα μου πεις τι να κάνει. Εντάξει. Τώρα το ότι η Λαμία θα πάει στις Σέρες με 70 κιλά προφιτερόλ. Και αυτό πρόβλημα. Γαλακτομπούρεκα μπορεί να είναι. Θα πάμε εμείς, λέει ο άλλος. Πάνω σε 70 κιλά. Ο αριψιός του Χατζινάκου, εκείνος ο Μίνξ, λέει να πούμε. Ναι, ο Μπίλης. Όχι, ρε. Ποιος, ρε. Ο Μπίλης, ναι. Ο Μπίλης, ναι. Α, πάμε και. Τι θα κάνετε, ρε, κύριε. Τι θα κάνετε, κύριε. Τι θα κάνετε. Άμα πάει ο άλλος 70. Θα πάρουμε το διπλό. Ναι, ναι, 70 τόνους. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Θα πάμε εκεί. Πήγατε και στον Εύωσμο.
πάνε γλυκά οι άλλοι. Μόνο σε εμάς άνοιξα τα μάτια και μετά από εκεί έβγαλε. Δεν υπάρχει ρε φίλε από εκεί το μάτς. Δεν υπάρχει. Πήγαμε, το είδαμε, παίξανε μπάλα και μετά από εκεί κατρακύλα. Μόλις καθόταν ο Εύωσμος ρε φίλε. Ναι. Αμάν πράγματα. Μπιτζίμ. Άλλο τι θέματα έχουμε. Τι θέλεις να πούμε. Τι θέλω να πούμε. Από όλα έχουμε θέματα. Θέματα έχουμε τον Κύπελλο. Να μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Θέλω να μιλήσω στους Ολυμπιακούς και να τους ρωτήσω. Γιατί έχουμε και αυτό το μάτς. Αν είναι χεσμένοι από το φόβο τους, μην χάσουν αυτό το πρωτάθλημα. Πρώτον. Καλά, ότι οι παοξίδες γουστάρουν να το πάρουν με μείον βαθμούς, αυτό εξυπακούεται. Αυτό εξυπακούεται. Θα το χαρούν πιο πολύ. Και θα το χαρούν πιο πολύ, θα το γουστάρουν πιο πολύ, θα το πανηγυρίσουν πιο πολύ κτλ. Γιατί το περιμένανε κιόλας. Εγώ είμαι αισιόδοξος για το κομμάτι του κυπέλου ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να το πάει στην παράταση. Και εκείνο το οποίο είναι το μυστικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βρει λύση στα χαφ, δεν έχει λύση στα χαφ. Ψάχναμε με τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη που είναι Παναθηναϊκός, ποιος μπορεί να παίξει δίπλα στο Μέτριο Κουρμπέλη. Αν μπορεί ο Κουλιμπαλή να παίξει, πολύ καλό λέει ο Αλέφαντος, μπορεί να παίξει εκεί. Ωραία. Ποιο θα βάλεις λέει δεξιμπακ, το Μέστο. Ο Μέστο πονάει λέει η φτέρνα του, είναι 35 χρονών. Πάει η φτέρνα του Μέστο. Δηλαδή μπορεί να σε τρυπήσει από εκεί. Ένα σέντερ μπακ που έχουν Τελάντερ. Μπορεί να παίξει ο Τελάντερ. Όχι, γιατί δυσκολα. Μπορεί να παίξει ο Τελάντερ, ξέρω εγώ, με το Μολέδο και να παίζει ο Κουτρουμπή σε ξάρι. Σαν και να έρχονται και τρίτο σέντερ μπακ. Δεν γίνεται, όμως ο Τελάντερ λείπει. Κατάλαβε τι γίνεται. Ποιον βάζει εκεί. Έχει θέμα. Μετά. Αριστερό ένα μπακ και δεύτερο έχει. Του λέω. Καλό. Πώς, αριστερό μπακ δεύτερο καλό εκτός του Χουλτ. Έχει το χουχούμι. Χουχούμι. Βάζει χουχούμι αριστερό μπακ να βάλει το Χουλτ στα χαφ. Την παιχτούρα. Εκεί το ρίσκο το παίρνει. Εκεί μεγάλο. Ο Χουλτ είναι παιχτούρα εκεί πέρα. Τρέχει μηχανάκι είναι. Εκεί μπορεί να κάνει κάτι. Ναι, σωστό. Εκεί μπορεί να το βάλει. Τώρα παραπέρα τι άλλο. Το χουχούμι τον είδαμε στην Τούπα. Τον έκανε ο άλλο κόσμο. Ο Ενίκη να πούμε. Βάθο ρόστερ. Έχουν πρόβλημα στο ρόστερ. Έχουν θέμα. Και άμα του πάει παράτησε, του πάρει ο Πάουκ το θέμα. Οπότε ο Πάουκ στο 25 λεπτό πρέπει να έχει ένα γκολ. Άμα το κουμπόσει τον Παστέλη. Εγώ για να είμαι ειλικρινή. Ένα 2-0 θα το παίξω, θα βάλω. Θα το παίξεις, ε? Ναι. Και ένα 2-2 και έχει την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Καλά, εκείνο το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι φοβερό. Εκείνο αν το παίξω σκορ, μπορεί να το βάλω καμιά παράτα. Παράτα λες. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα τα περάσει με πολλά γκολ ρε φίλε εκεί πέρα. Δηλαδή 2-0 και ένα 2, να παίξω παρατάσεις. Πώς σου φαίνεται να έχουμε δύο παρατάσεις. Δύο παρατάσεις. Αλλά. Μα και τι όχι, τι να βάλουμε τα σπίτια μας, θα βάλουμε. Σωστό. Να βάλουμε ένα καφέ εκεί που παίρνουμε σιγά. Ναι. Να βάλουμε το δοκιμάσουμε. Το άλλο το κομμάτι με την ενδεκάδα της ΑΕΚ είναι ότι παίζει πιο ανοιχτά ο. Και τώρα μόνο κόντρα θα παίξει. Ναι, θα παίξει κόντρα η ΑΕΚ και βάζει τέσσερις γλύκους. Βουτυράκι στο ψωμί της είναι η ΑΕΚ. Στο Δουλόπουλο στις φόρμες του, Αραούχο γλίγορο, Μάνταλο γλίγορο και πατεί το Ροντρίγκες γλίγορο. Τέσσερις γλίγορες. Έχω στον τρόπο δεν το λέω γρήγορα. Πιο καθαρικό αυτό σε ξάρι οχτάρι Γιώχανσον με Σιμόε. Δεν βγαίνουν αυτοί. Και έχουν και καλό center back δίδυμο. Έχουν, τον Ιησού Χριστό με το Βράνιες. Ναι. Συγκρίσκει Βράνιες. Συγκρίσκει Βράνιες είναι πολύ καλό. Το καλό με τον Τίτα. Κοντίτα. Άκρα δεν για να αλλάζουν τα αναγκαστικά δεν έχει άλλου. Και βάζει Ανέστη τερματοφύλακα και όχι Μπάρκα. Εδώ χωράει μια κουβέντα. Να μιλήσουμε. Τι να μιλήσουμε για Ανέστη και Μπάρκα, τερματοφύλακα είναι και οι δύο. Τι να κάνεις. Δεν έχει διαφορά ένας με τον άλλον. Μεγάλα κουρμιά, υπέπεσε, υπέπεσε σε σφάλματα. Ένα 97, ένα 98. Άλλος. Μεγάλα κουρμιά είναι, δεν έχει. Εκείνος που έχει μεγάλο πρόβλημα στην έξοδο είναι ο Κύκλοπας, ο Ανέστης. Ναι. Αλλά κάτω από την εστία είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός κάτω από την εστία και έξω από αυτήν είναι μπέρδεμα. Για αυτό το μάτς ταιριάζουν και οι δύο γιατί θα παίξουν οι Ολυμπιακοί κατακτικό ποδόσφαιρο με γιόμες. Οπότε στις εξόδους βολεύει. Τώρα, αν ήταν κόντρα, ας πούμε, η φάση, έπρεπε να έχει πιο κοντό και πιο γρήγορο τερματοφύλακα. Να βγαίνει δηλαδή λίμπερο. Κατάλαβε τι εννοώ. Μα αύριο βγαίνει απόφαση αν παίζει ο Σεμπά ή όχι. Λίγο του νοιάζει κι αυτό. Όχι, του νοιάζει. Ο Σεμπά είναι καλή περίπτωση. Ο Σεμπά είναι μια περίπτωσάρα. Και πάμε τώρα στον Ολυμπιακό που η ερώτηση με Αλέφαντο του λέω: αν σαριφάρτε εξ αριστερά Καρντόσο, πολύ ωραίο με Φορτούνη και Μαρίν μου λέει. Αλλά δεν τραβάει ο Καρντόσο. Μακριά Καρντόσο, ρε. Δεν τραβάει ο Καρντόσο, οπότε λέει δεν μπορεί να το ρίξει. Γι' αυτό τότε σε μπάρε. Και να βάλω, λέει, τον Ασαριφάρ που φτιάχνεται να μην τον βάλω, λέει, σέντερ φορ. Τι να το. Λέω καλά. Ναι, αλλά βάζουνε. Αν δεν παίξουν σε μπά, βάζουνε τον Αντρούτσε, ένα κεντρό παίχτη σαν εκτρέμ. Εκεί δεν μπορούν να τρυπήσουν, θα έχουν προβλήματα. Και αυτοί θέλουν δύο γκολ. Οπότε δεν πάνε για ένα 0 να πει θα γυρίσω και τέταρτο χάφ τον Αντρούτσο να παίξω σφιχτά κτλ. Αυτό βολεύει την. Οπότε τι κάνει τώρα εκεί, κουπανά και μανθάτη μέσα. Τι κάνεις, εγώ δεν θα βάζα Ανδρούτσο εκεί, θα βάζα τον Μανθάτη, ναι. Τον Μαρίν, τον Φορτούνη και τον Ανσαριφάρτ. Αυτή την τετράδα. Εμένα μου αρέσουν αυτοί. Από τον Ανδρούτσο θα τον κρατούσα καμπάκ για τα χάφ εκεί, μου κουραζόταν κανένα σκάφ, κανένα Ρωμάο, κανένα ξέρω εγώ πώς το λένε το κοντό να πούμε. Το καφάσι. Το Μάρτι στο καφάσι, θα τον πέταγα εκεί πέρα. Καμπιάσω. Όχι 90 λεπτό.
Όχι 90 λεπτά. Όχι 90 λεπτά. Άρα λοιπόν δεν το ξεκινάς. Λοιπόν, άκου να δεις ραπ αυτά που θα σου πω και πες μου αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου. Ο χοντρός έχει πάνω από 50 πλοία. Έχει, ρε, υπό ελληνική σημαία και δίνει δουλειά πάνω από 1000 Έλληνες στα βαπόρια του. Ξέχωρα τους ξένους που έχει αν τα πάρει και βάλει πάνω σημαία άλλης χώρας. Πάν τα έσοδα λέει από χοντρό. Ο Ιβάν τι έχει, καμιά δεκαριά καθαρίστρες λέει και καμιά δεκαριά καμαριέρες στο χοτέλ. Ε τώρα ποιος είναι πιο ισχυρός λέει και αν θα τολμήσουν να πειράξουν τον γάβρο εξάλλου λέει σήμερα και τελειώνει το μήνυμα. Α δεν ξέρω, ο δικαστής τι θα κάνει δεν ξέρω. Ο δικαστής πάντα κοιτάει όταν έχει παράθυρο νόμος, κοιτάει και την περιραίωση ατμόσφαιρα. Και καλά κάνει ο δικαστής. Θα είμαι εγώ δικαστής και δεν θα κοιτάξω την περιραίωση ατμόσφαιρα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Κατηγορούμε τους δικαστές, κατηγορούμε τους μεγαλοεπιχειρηματίες, κατηγορούμε. Λοιπόν, και αυτή την καρέκλα του σκάζουν, φίλε. Ο καθένας κοιτάει το πισινό του. Βέβαια. Και ο εισαγγελέας θα προσέξει να δω βγάλει. Συγγνώμη, μια απόφαση. Συγγνώμη, δεν γκρινιάζανε σήμερα αυτό, μια απόφαση αυτό, θα βγει. Αυτό που λέμε ότι η αστυνομία δεν είναι αυτόνομη. Πότε εκδικάζει την απόφαση. Άκου, η αστυνομία δεν είναι αυτόνομη. Ο στρατός δεν είναι αυτόνομος. Κανένας δεν είναι αυτόνομος. Η δικαιοσύνη είναι αυτόνομη. Όχι. Δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει υπουργός δικαιοσύνης. Υπάρχει. Τελείωσε. Λήξη. Δεν μιλάς. Άρα περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τι θα πει υπουργός κάτω από τον πρωθυπουργό. Ναι. Αποφασίσει και διατάσσει ο Πρωθυπουργός. Τελείωσε. Άρα το κόμμα. Το κόμμα. Τελείωσε. Δεν είσαι αυτόνομος. Πάει τελείωσε. Λήξεις. Οι αυτόνομοι σώθηκαν. Είναι αυτόνομοι. Θύρα 10. Είναι αυτόνομοι. Εγώ σε λέω τώρα, είναι αυτόνομοι. Το λέω τον τι κόκκινο. Λέγανε το σύγκαιρο που ήταν αυτόνομοι με τον Καγιούλη. Ωραίος ο κόκκινος. Έχει βγάλει 1000 τίτλους. Σε έχει σκίσει ο κόκκινος. Ναι. Σε έχει σκίσει πατόκορφα. Έχει βγάλει 1000 τίτλους και του λέω. Τι να γράψουμε για και επικεφαλίδα. Θα του δώσω μια φορά το μήνα. Ναι. Αυτός 25 μέρες βγάζει τον τίτλο αυτός. Καλά κάνει. Ναι. Και του λέω, ιδανική ήταν ιδανική. Ιδανική ήταν ιδανική. Ιδανική ήταν ιδανική. Ιδανική ήταν ιδανική. Γιατί ήταν ιδανική η ιδανική. Γιατί μεσώνει ο Παντελίδης. Χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά, με δανεικούς. Το δώνει 4 γκολ. Και με δανεικά λεφτά από το Σαββίδη. Στον Παστακό 3 γκολ. Παιχτούρα. Τους βγήκε. Τζανετόπουλο στόπερ δένω τα στόπερ μου. Πολύ ωραία. Και Γροντής. Και Κούρος. Δόνι τον έβαλαμε. Τον έβαλαμε. Τον έβαλαμε το Δόνι. Τον έβαλαμε το Δόνι. Τον έβαλαμε. Τον έβαλαμε. Και τελειώνω πριν ανοίξουμε τις γραμμές το 2-31-0-90-90-90 από τώρα στη διάθεσή σας. Διότι σώθηκε ο Ηράκλης. Ναι. Και έπεισε ο Κομπότης, λέω εγώ. Ναι. Όχι, έπεισε. Λέω εγώ. Έπεισε κιόλα. Δεν. Πάμε στο ερώτημα. Και πάμε. Πάμε στο ερώτημα. 90-90-90. Ποιο είναι το ερώτημα. 98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Δικαιούται ο ψάλτης. Δημοσία δαπάνη, κηδεία. Γιατί εσύ δικαιούσε, εγώ δικαιούμαι. Εσένα ρωτάω. Εμένα. Εσένα. Για μένα δεν δικαιούται κανένας τίποτα. Δεν δικαιούται κανένας. Κανένας. Ποιοι δικαιούνται λοιπόν δημοσία δαπάνη κηδεία σήμερα που μιλάμε εν καιρό κρίσης. Ποιος μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ να σου απαντήσω. Και εγώ μπορώ να σου απαντήσω. Δημοσία δαπάνη είναι αυτοί που πεθάνανε με το ελικόπτερο. Που σκοτώθηκαν τα παιδιά. Εν ώρα καθήκοντος. Αυτούς οφείλει η πολιτεία να τους κηδέψει δημοσία δαπάνη. Αυτή εν ώρα καθήκοντος, φίλε, και εν ώρα καθήκοντος. Τώρα, ποιους άλλους πιστεύετε, εσείς ποιους πιστεύετε, 90-90-90. Εγώ δημοσία δαπάνη δεν θέλω να ακούω για πολιτικούς, ρε φίλε. Μου τη δίνει πάρα πολύ. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να. Ηθοποιούς, όχι. Όχι, ούτε ηθοποιούς, τραγουδιστές, όχι. Ποδοσφαιριστές, όχι. Τίποτα. Ούτε της εκκλησίας. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτοί. Ναι. Ποιους, εγώ είπα, αυτούς που σκοτώνονται στο κάτοικο. Ο πυροσβέστης που καίγεται. Αυτός. Έτσι. Ο αστυνόμος. Ο αστυνόμος που στη μάχη με τον ληστή τον σκοτώνει ο ληστής. Ναι. Δημοσία δαπάνη. Έτσι δεν είναι. Αυτοί είναι. Κάνουν, Γιάννη, επειδή είμαι ανημέρωτος αυτό το πράγμα. Όταν πεθάνει ο αστυνομικός από τη σφαίρα του ληστή, τον κηδεύουν δημόσια δαπάνη. Και άμα δεν κηδεύουν τον ψάλτη. Καμικάζει αγάπη. Βάζουν μια σημαία τώρα εκεί, δεν ξέρω να πληρώνουν και τα έξω. Άσε με τώρα, καημένε. Δεν ξέρω τι να πω, ας πούμε. Έναν φίλο έχουμε. Λέει ένας άλλος οδηγός του Κυρσάβα. Πάμε οδηγός του Κυρσάβα. Αμά με τον Πασπάτη και τον Καλαφάτη. Α, τι θέλει ο Πασπάτης και ο Καλαφάτης. Έλα φίλε. Άντε, πάμε. Κωστάκη. Έλα φίλε. Άκου να σε πω. Ναι. Το 1964. Το 1964, αγώνα, πρόσφατα δηλαδή. Στην Τούμπα, πριν τον αγώνα, παίξαμε εμείς Ατσικό. Ατσικό. Ναι. 4 Μαργαρίτη και Ανέρος. 5 Λάκης Βιτόπουλος. 6 Δημήτρης Ζαρτόπουλος. 7 Κούδας. 8 Γιακουμής. 9 κούδες Αποστολίδης, 3-3 χρόνια στην Αμερική, 10 Μουρατίδης, 11 χιλιάδες Σαντίδης. Και στον πάγκο ο Λέανδρος. Δεν είχε πάγκο τότε, 12 παίκτες.
τόσα πολλά ξέρω το ποδόσφαιρο, τέτοιο, άκου να σε πω, τέτοιο πρωτάθλημα δεν το θέλω. Το 70 ήταν το τελικό, το 71 ήταν το τελικό, το 72 ήταν το τελικό που το πήραμε, το 72 που το χάσαμε, το 74 που το πήραμε. Είμαι επανένας φαουκτής. Με μηδέν συμβόλαιο εγώ, παπάς της χρονός δεν ήξερε να πατάσω μουνανιά. Με μηδέν δραχμές συμβόλαιο εγώ, εγώ δεν καταδεχόμουν να χάσω το Ατόμητο, τα Γιάννα και τον Ηρακλή ένα-ένα. Ένα εκατό παίρνω βαρέλα. Εσύ στα Τσικό έπαιζες. Ναι, ναι. Ένα εκατό παίρνω βαρέλα. Ένα εκατομμύριο παίρνω τάλμα, ο Κογκολέζος, ένα εκατομμύριο. 800 πίστευαν, 700 ανεσιάδες. Και φέρνεις ένα-ένα με τον Ηρακλή που παίρνει μπαν. Δεν παίρνουν ούτε 100.000 τα παιδιά. Ναι. Πρόσεχε. Λέω ότι τους φταίει ο Ταβέλας. Κάτω λαγί. Ο Γκάφης δεν ήταν θέμα. Ναι. Ο Γαλάς δεν έπαιζε. Ναι. Ο Μάτος δεν έπαιζε. Ναι. Ο Νέφας δεν έπαιζε. Ναι. Ο Σίμωρος δηλαδή. Και τι κάνεις, χάρισε από το Ατόμητο 3-1, από το 70, χάρισε. Δεν είναι αξίζει ο Πάκος το ποτάλημα. Δεν μου λες, εκεί που παίζεται το 64 ο Κούδας ήταν δεκάρι ή έξω δεξιά. 7-7-7. Εφτάρι ήτανε. Εφτάρι Τούλης ο Μουρατίδης. Δεκάρι ο Τούλης ο Μουρατίδης, ναι. Ναι, 4 Μαργαρίτης ο Γιαννέλος και ο παπάς του, επειδή το Μαργαρίτη το Γιαννέλο ήταν πολύ φιλία, κατέβαινε αρχηγός ο Γιαννέλος. Έρχονταν από την Αυστραλία, έπαιζε 2 μήνες και έφευγε. Αλλά θυμάμαι όταν κέρδισε ο Άρης 0-2 μέσα στην Τούμπα, με την κεφαλιά που έδωσε τον Αλέκο Αλεξιάδη ο Ζητόπουλος, λέει ο Παντελάκης, μικρέ, ήταν πρόεδρος στο μπάσκετ. Αυτόν εδώ που βλέπεις, τον τελείωσα και έφυγε. Και την άλλη χρονιά πήγε ο μπάσκετ μεταγραφή στην Καλαμαγιά. Πλακώθηκε και έφυγε. Μετά πήγε στον Άρη. Μετά πήγε στον Άρη. Ο μπάσκετ παλικάρι ήταν. Παλικάρι ήταν, αλλά δεν πήγε στον γιατρό. Ναι, μου στερεμίδεις. Στερεμίδεις τέρμα. Τέρμα. Εξή μπακ. Έβαζε το Μήτρακα, τον Νίκο και αριστερό. Όχι, όχι, ο Μήτρακας ήρθε μετά τον Παρτιζάνι. Όχι, δεν θυμάσαι. Ο Μήτρακας. Όχι, δεν θυμάμαι, αφού του ξαναδεί έβγαλε. Ο Μήτρακας ήρθε. Όχι, ο Μήτρακας ήρθε μετά τον πατέρα μου. Ο Νίκος. Ναι, μετά. Και μπορεί και δεν έπαιξε ένα χρόνο. Μετά το. Ο Πάοκ έδωσε τον πατέρα μου στην Καλαμαριά και πήρε 4 παίκτες η Καλαμαριά. Τότε έτσι γινόταν οι μεταγραφές. Ένας από αυτούς ήταν ο Μήτρακας. Ναι, εντάξει. Τι κάνω λάθος, αλλά ποια είναι διαφορά. Όταν ο μπαμπάς του, όταν ο μπαμπάς έμεινε μόνος και δεν είχε αλλαγές, τότε με 10. Το δεξιά του Αλέκου το χτύπησε ο Ζητόπουλος 2-0, με 2 του Κωνσταντινίδη, με 2-2 στην Τούμπα. Όταν την ώρα που πιάνε το τσικό εμείς και την όμασταν, βγήκα έξω να βάλω ένα παιδί το χωριό από τους Σταγαράδες και μου λέει, μπήκε η αποστολή του Άρεος. Και λέει, εσύ το Σιρόπουλο ποιος είσαι, ρε μικρέ, εσύ ποιος είσαι, ο Κοντούλης, ο Κοντούλης, ο Κοντούλης, ναι, ο Κοντούλης. Λέει, τα ξέρετε, σας. Ερώτηση τελευταία, γιατί θα το πάμε μακριά. Το ναι. Λιτόπουλος τον Αλεξιάδη κεφαλιά τον έδωσε ή μπουνιά. Κεφαλιά, κεφαλιά, μόλις σε δείξε το μάτι. Κεφαλίδια, ρε κεφαλιά. Ό,τι θέλω να σε πω. Να σε καλά, για χαρά, μη. Έχει, κεφαλίδι, Ο Δωμάζος εδώ σε συνέντευξη. Το μεγαλύτερο ξύλο που έχω φάει λέει είναι από το Λιτόπουλο. Νταμάρε. Γαϊδούρι μεγάλο. Πολύ ξύλο. Όπως Ηρακλής Βόμβας. Όχι τόσο δυνατός, αλλά σε επίπεδα τέτοια. Ο άρα έδερνε καλά. Ναι, δίδυμο με τον πατέρα. Και με ταράς έδερνε. Πολύ βρωμόξυλο ρε. Αλυταράς. Δεν φοβότανε. Ο Βόμβας ήταν ανωτέρω επίπεδο. Ήξερε και πυγμαχία. Έγινε. Πάμε, την εποχή. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε. Μας κράζουν. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Πάμε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Εγώ, Εσύ, ναι, τι. Ωραία. Εγώ θέλω να μου πεις την άποψή σου για το κλασικό. Το κλασικό. Ναι. Ναι, το μάτι, θες. Ήτανε μια μάχη μεταξύ δύο μεγάλων αστέρων, ενός φλόρου ωρεοπαθή και ενός πραγματικού ηγέτη. Ανάμεσα σε δύο άπειρους προπονητές, όπου ο ένας έχασε το πρωτάθλημα πιθανόν από μια βλακεία στη στρατηγική του τελευταίου πενταλέπτου. Αυτές οι ομάδες δεν ξέρουν να συμμαζεύονται όταν κινδυνεύουν, όταν βιολογικά είναι καταρακωμένες και οι προπονητές έχουν τη φιλοσοφία του ότι μπορεί να κερδίζω ένα 0-2-1, δεν κάθομαι πίσω, κάνω επίθεση ορθολογική και αφήνω την άμυνά μου ανοιχτή. Σ' αρέσει αυτό? Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι δεν μ' άρεσε η άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης. Μα η Ρεάλ Μαδρίτης 70 λεπτά με την Μπάγερ είχε προβλήματα μεγάλα. Πλασματικό είναι το 4-2, αν το έχεις υπόψη σου και αν συμφωνείς μαζί μου. Ένα γήπεδο ούρλιαζε, γιούχαρε και τα λοιπά. Ο Ρονάλτο την άραξε σέντερφορ, περίμενε να του τη φέρουν. Έτσι.
και όλο το σκηνικό είναι αποβολή του χαφ της, της Μπάγεν. Κοίταξε. Δεν μιλάω για διαιτησία. Ναι, ναι, το ναι, παρακάμπτω ναι, αυτό. Ναι. Πέρα από αυτό, κοίταξε. Εμένα χθες δεν μ' άρεσε καταρχήν δίπλα σε Σέρχιο Ράμος να παίζει ο Νάτσο. Ναι, σαν δίδυμο. Ναι, και δεν μ' άρεσε και ο Σέρχιο Ράμος. Α, πας να κάνεις τέτοιο τάκλιν. Υπάρχουν αμυντικοί που θα μπορούσε να φέρει Ρεάλ. Τουλάχιστον τον Ιανουάριο. Φίλε, κάποια στιγμή πρέπει να έχεις και backup για τα center back της Ρεάλ. Παίζουν αρκετό ναι, καιρό. Δεν το θέμα ότι είναι μεγάλη. Κάποια στιγμή πρέπει να ψήνεις και από πίσω, έτσι. Όχι, δεν είναι μεγάλη, δεν πειράζει να είναι μεγάλη. Ναι, αλλά να έχεις και backup, να έχεις και άλλους δυο ρε παιδί μου που να είναι εισάξεις στο περίπου όταν χρειαστεί να μπουν, να κάνουν και άλλο δίδυμο. Κοίταξε. Εγώ το είπα σε κάποιους φίλους ναι. μου. Μπορεί να γέλασαν. Ωραία, πες το. Παρόλα αυτά, το πιστεύω. Η Ρεάλ χρειάζεται εμπειρία πίσω. Ναι, εμπειρία, φυσικά χρειάζεται εμπειρία. Εγώ αν ήμουν ο Φλωρεντίνο, όπως λέγεται. Πέρεθ, ναι, ο πρόεδρος. Θα έπαιρνα τουλάχιστον για μισό χρόνο για να κλειδώσει το πρωτάθλημα, γιατί είχε και πόσους βαθμούς στην Μπαρσελόνα. Το ναι. Ραούλ Μπράβο. Το Ραούλ Μπράβο. Εμπειρία χρειάζεται την Μπαρσελόνα. Ένα σαν το Ραούλ Μπράβο. Όχι, όχι, τον ίδιο. Τον ίδιο, ξέρει καλά ναι. το πρωτάθλημα. Από τον Άρη. Από τον Άρη θα και... τον έπαιρνε. Πώς? Από τον Άρη θα τον έπαιρνε μεταγραφή. Ναι, 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 ναι. Ναι. Πάρε και το Ταυλαρίδι μαζί να πάει να βγάλει το πρωτάθλημα με τον Διανέλο. Το Ταυλαρίδι δεν ξέρω τι ξέρει από. Με το Στάθη Ταυλαρίδι και τον τέτοιο να πούμε πάνε. Και τον Ραούλ Μπράβο. Να σώσει ο Διανέλο το πρωτάθλημα. Το ξέρει ή δεν το ξέρει. Το άμα δεν ξέρει και ο Μπέλ τώρα που δεν μπορεί να παίξει, θα βάλουμε τον Ντούνι εκεί πέρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά όμως. Τι μιλάμε σοβαρά, δεν μιλάμε. Και εσύ μιλάς σοβαρά, αντί για τον Μπέλ είναι αλλαγή στον Τούνη. Και τον Μπάιλ για να βάλεις τον Τούνη. Φυσικά. Πώς θα βγάλεις τον Πέπε και θα βάλεις εσύ τον Μπράβο. Εγώ θα βγάλω τον Μπέλ, θα βάλω τον Τούνη. Και τον Ρονάλντο του δίνει ανάγκη ο Καπνίδης. Πάμε στον Τούνη. Πήραμε τηλέφωνο. Πάμε. Εντάξει. Σωστά μιλάει. Καλά τα λέει. Ωραία τον απάντησε. Φυσικά τι, ότι θέλει το παιδί. Άκουλε. Πάμε επόμενο κύριο. Πάμε στον επόμενο Τούνη. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα. Καλημέρα. Αυτή τη μεταγραφή. Ποιο μάνατζερ θα μπορούσε να την κάνει. Μόνο Λάμπρος Χούτος. Ο Καγιούλης ρε. Ο Καγιού. Ρε φίλε. Κύριε Καγιούλη. Με μπερδέψατε. Με σώσατε. Λοιπόν, να σε πω αυτό που λες για τον Ψάλτη. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι 30, έτσι. Ναι. Μεγάλωσα με τον Ψάλτη. Ναι. Ωραία. Λέω λοιπόν, αξίζει ο Ψάλτη δημοσία δαπάνη. Λοιπόν, να σου πω την άποψή μου. Ναι. Δημοσία δαπάνη καταρχάς, πιστεύω κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνεται σε αυτούς που έχουν προσφέρει κάτι στους πολίτες αυτής της χώρας. Ναι. Στους αστυνομικούς, στους πυροσβέστες δεν πρέπει να δίνεται μόνο δημοσία δαπάνη, πρέπει να γίνεται και εξασφάλιση της οικογένειας του. Συμφωνούμε εδώ. Α, δηλαδή μια τυπική σύνταξη στη χείρα, αλλά με την προϋπόθεση... Εξασφάλιση στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξαναπαντρευτεί όμως. Τώρα εντάξει, εσύ το πας άλλο παπά. Ναι, άμα είναι να με συγχωρείς, δηλαδή, τη δίνω τη χείρα και μετά η χείρα τον τρώει από τον χείρο. Τρώει το χιλιάρικο, τον τρώει και παλού μετά. Πώς θα γίνεται. Κοίταξε, υπάρχει και ένα χωριό, δεν ξέρω, κάπου στη Ζιμπάμπου, που όταν πεθαίνει ο άντρας, βάζουν τη γυναίκα μέσα σε ένα δωμάτιο και την περνάει ένα χέρι όλο το χωριό. Ναι. Καλά ρε φίλε, κάθε ήθηκε. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Ψάλτης... Έδωσε γέλιο, έδωσε χαρά, έχει αφήσει ατάκες και ατάκες σε αυτή τη χώρα. Και για τα επόμενα 100 χρόνια θα ακούγονται δικές του ατάκες από τις ταινίες που έπαιζε. Σίγουρα. Οπότε το δημοσία δαπάνη δεν νομίζω να είναι κάτι, ας πούμε, τραγικό για να κάτι να το σχολιάσεις αρνητικά ότι έγινε η δημοσία δαπάνη, ας πούμε, του Στάδη Τσάλ, γιατί όντως πρόσφερε γέλιο. Δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείς, πρόσφερε γέλιο Ψάλτης. Ναι. Δηλαδή, εμείς δεν πρέπει να μας θάψουν με δημοσία δαπάνη. Το κόκκινο ρε φίλε. Δηλαδή άμα πεθάνει από ψοφίσει ο κόκκινος με το σκεπτικό το δικό σου, πρέπει να το θάψουμε με δημοσία δαπάνη. Να το σοβαρέψω. Νομίζω ότι δεν άξιζε ο Ψάλτης δημοσία δαπάνη. Ο καθένας έχει την άποψή του. Όχι ρε φίλε. Ορίστε. Σε ποιο δήμο ανήκεις? Πού τα έχεις τα δικαιώματά σου? Δήμο Θεσσαλονίκης ρε φίλε.
Μετά την κυρία, μετά το χτύπα σύνδε, πεθάνα τόσο θα είμαι έξω από το λιμαρχείο και θα ζητάω δημοσία να πάνε Ραυτόπουλου. Γονέ Άγιου Πέτρου με Άγιου Παύλου θα είναι μετά η διαιτία. Να το σοβαρέψουμε όμως, γιατί δεν χωράει η Ελλάδα δημοσία να πάνε, πέθανε η Βουγιουκλάκη, πέθανε λοιπόν, ο Κωνσταντάρας, πέθανε ο Παπαμιχάλη, πέθανε... Αυτό που λες, ναι. και για σένα πραγματικά το πιστεύω, δίνεις γέλιο στον κόσμο. Και εσύ δημοσία θα πάρει. Να σας παιδιά, να σε διευκολύνω λίγο. Λίνο είπα, είναι σαρδάμ, άρχισα τον Γρηγόρη κι εγώ. Λοιπόν, άμα δεν έχει κάποιο για την κηδεία, ρε παιδί μου, ας το κάνουμε με fan club. Έτσι, όποιος θέλει, ας δώσει ό,τι θέλει. Α, μπράβο. Κάπως έτσι να πάει, όχι δημοσία θα πάρει. Το δημοσία θα πάρει σημαίνει ότι. Στάσου λίγο, ένα λεπτό. Δεν το. Θα τα δώσουν οι Ηρακλητζίδες. Ναι. Δεν το διευκρινίσανε ότι ο Στάθης Ψάλτης η δημοσία θα πάρει επειδή ήταν απένταρος. Δεν το γνωρίζω. Απένταρος, ρε φίλε, δεν ήτανε. Μισό λεπτό. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή δημοσία δαπάνη για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο δημοσία δαπάνη. Γιατί έχει προσφέρει, ρε εσύ, Ραυτόπουλο, έχει προσφέρει κάτι στον τόπο. Έχει προσφέρει γέλιο. Ωραία, και ο Πάριος και πρόσφερε. Και ο Μπιθικότσης, να πούμε, πρόσφερε τραγούδι. Αυτούς δεν τους άφησανε δημοσία δαπάνη. Κακός. Δεν κονομήσαν αυτοί. Κάτσε ρε, περίμενε. Δεν κονομήσαν αυτοί λεφτά. Το νομίζω. Μα το θέμα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή πρέπει εγώ να πληρώσω την κηδεία του Στάθη Ψάλτη, μωρέ, τώρα και του Μυθικότση και του κάθε διάσημου. Για ποιο λόγο, ρε. Για ποιο λόγο, ρε, να πληρώσω τον Ψάλτη εγώ. Και ας να πληρώνεις, ρε, το φαγάκι να πληρώσουν, ρε, φίλε. Εντάξει. Δεν κονόμαγε, ρε. Έδιο ζουλιάρικα, ρε, άμα πεθάνε. Εφτά γυναίκες άλλαξε, ρε. Λοιπόν, τρεις γάμους έκανε. Παρατήστε με ήσυχο, ρε. Φαν. Άκου να δεις τρεις γάμους και δημοσία δαπάνη. Τα καμισιάτικα δηλαδή του Ψάλτη τα πληρώσω. Θα πληρώσουν οι bookmakers. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Εγώ τον έδαψα με τον Παπανδρέου. Επειδή ήθελε να χαϊδεύει τη Λιάννη. Κακός τον κάνανε. Κακός. Δεν μίλησε γιατί το 96 δεν είχα εκπομπή. Ας είχα το 96 εκπομπή. Θα σου έλεγα εγώ άμα μίλησε. Τώρα πήρε μπρος Βαγγέλη, άστο. Έκανε ο κόκκινος εκπομπή με τα ράδια τα πράσινα. Δεν μίλαγε κανένας. Ο μεγάλος αρχηγός πέθανε. Και ο Εθνάρχης. Πάτης, καλά, πάτης, κεσία. Και ο Εθνάρχης που πουλήσαν την Κύπρο. Δημοσία δαπάνη. Όχι, και η Μερκούρη, σιγά. Σιγά. Τρεις ταινίες έκανε. Ναι. Ναι. Μη με χτυπήσεις, ναι. Στέλλα. Στέλλα, φύγε. Κταραδίκα, άσε με, καημένα τώρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε Στεφανάκου. Καλημέρα, κύριε Πασπάτη. Ο Καλαφάτης. Λείπει. Δεν μπορείτε να δώσετε τίποτα με δόσεις. Κύριε Στεφανάκο, σας έχω υπέροχες ειδήσεις. Δώστε μου. Κοίτα, μη φαλμιών έξι και κρεμιστεί ο Πειραιάς. Κάτσε να ακούσουμε τις ειδήσεις τώρα από κάτω. Μισό λεπτό, κύριε, από το που λέμε και στην πιο ερωτική πόλη είστε. Ναι. Λυπηθείτε τους. Ερωτική και πλέον λέτε, η δηλαδή, πόλη. Δηλαδή, λυπηθείτε τους από το 1973 που γράφετε από τον ελληνικό βορρά μέχρι σήμερα. Εντάξει, τα οικονομάτε, εντάξει, τους ποτίζετε. Φαρμάκι λίγο-λίγο, μου ρίχνει η καρδιά, το τραγούδι συγκυρίζεται αυτό. Σ' αγαπώ, δεν με αγαπάς, μια χούφτα σίκα, ναι, βέβαια. Κύριε Στεφανάκο, ξέρετε, ο κύριος Σάβα σήμερα παρήγγειλε την καινούργια Ε300 τη λιμουζινέτα. Ναι, αλλά την παλιά με δεν 200... έκανα βόλτα ακόμα. Ναι, με 245 αλογατάκια είναι. Αν το διαιρέσουμε, αν το διαιρέσουμε δια το 5, ναι. Δηλαδή και τα επόμενα 5 χρόνια είναι 49 τα πρωταθλήματα. Μάλιστα. Γι' αυτό την παρήγγειλε με 245, μου λέει διέρισε την να μου λέει... Διέρισε την δια 6 βαθμούς τώρα που θα χάσεις, να δεις πόσο βγαίνει. Για το 5 μου λέει, 6. Άλλα 5 πρωταθλήματα θα είμαι λέει 83 και 5, ναι. Πόσο κάνω 88. Καλά. Τι γνώμη έχει ο κ. Σάβας για τα τάγκς. Ποια τάγκς. Μήπως δεν πάρει Mercedes και πάρει τάγκς ο κύριος Σάβας. Όχι, ο κύριος Σάβας είπε αυτό θέλει. Το καινούριο και φρεσκότατο, δηλαδή τώρα... Πώς λένε ρε παιδί μου, παίρνει καινούργια μάτια. Πάντως εμένα ναι. Καλά λόγια για τον κύριο Σάβα δεν μου είπανε. Και μου είπανε μάλιστα ότι ο κύριο Σάβας ναι. Είναι λίγο ρουφιανάκος εκεί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και βγάζει δεις προς τα έξω που δεν πρέπει. Τι δηλαδή. Αυτά που ξέρω, θέλει ότι... βγάζει. Αυτά που λέω, δηλαδή, μαθαίνω είναι... λέω, ναι. Ναι, δηλαδή επειδή ήταν ένας ποδοσφαιριστής από την Έδεσα και έπαιξε και στην ομάδα στην καρδιά σας. Και μιλούσε και μία άλλη γλώσσα και μιλούσε με τον Μπάκεβιτ σε αυτή τη γλώσσα. Τι υπονοείται τίποτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή τι, στα αποδυτήρια δεν γίνονται. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από όλα αυτά που λέτε εσείς ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές με αγωνιστικό ταλέντο στην Εχημήθεια και
και στο Λέγιν. Αυτά εγώ δεν τα ξέρω, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Βαγγέλη, αυτή η λιμουζινέτα τώρα, η Mercedes, έτσι, που την παρήγγειλε. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω το χρώμα. Όχι, θα σου πω εγώ τώρα. Αυτή είναι που ανοίγει με δαχτυλικά αποτυπώματα, έτσι. Βεβαίως, θα έχει το δαχτυλικό αποτύπωμα του κυρίου Σάβα, είναι μία από τις επιθυμίες του. Και το δικό σας, έτσι. Ναι. Μήπως θα έχει και του κυρίου Ιβάν Σαββίδη το αποτύπωμα επάνω να λύγει. Το Mercedes λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω αν πήραν τα αποτυπώματα από το ποτήρι που ήταν κρύσταλλο βοημίας του Κονιάκ. Ναι. Που ήπιανε το Κουρβουασιέρ. Αυτά δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Το Κουρβουασέρ το ήπιαν όμως, κύριε Ραπτόπουλε. Φυσικά, ωραίο από το. Είναι το κονιάκ που έπινε ο Ναπολέοντας. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, να σας ρωτήσω τώρα εγώ. Τι θέλετε, κύριε. Και ο κύριος Στεφανάκος που. Δεν μου λέτε, κύριε Στεφανάκο, τι προσδοκάτε εσείς τώρα από την ομάδα της καρδιάς σας, δηλαδή. Ανάσταση νεκρών. Ανάσταση νεκρών. Ανάσταση νεκρών. Ναι. Δηλαδή μία χρονιά ακόμα στη Β' Εθνική. Ανάσταση νεκρών, λέω. Για τη Β' Εθνική. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, διότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο νομίζω ότι αναγνωρίζεται η προσφορά και η δουλειά του μεγάλου Χαράλα Μπουτενέ. Ναι. Έτσι, μιλάμε για μία Ευρωπαϊκή. Δώστε μας τα χαιρετίσματα στον Μπιλμπάο, γιατί πρέπει να πάμε για διάλειμμα, κύριε. Εντάξει, την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη και την καληνύχτα μου πάλι σε αυτή την πόλη που τους ποτίζετε, τους ψεκάζετε. Έτσι. Και γράφετε έτσι ματωμένα πρωτοσέλιδα για να το πιστεύουν αυτοί ότι κάποια στιγμή θα πάρουν. Ό,τι θέλει πιστεύει ο λαός. Ναι, αλλά, μετά το σπάθα το πρωτάθλημα, αν δεν πάρει 6 βαθμούς ο Ολυμπιακός. Ποιο σπάθα, βρε. Εδώ Ράμο είχατε κάποτε και πήρατε πρωτάθλημα. Για το Ζλατάνο δεν λες. Για το Μίχα δεν λες. Άντε τώρα μην πω τίποτα περισσότερο να πούμε. Για τον άλλον με τα λάστιχα, δηλαδή τι θες να πεις. Εκκλησές. Πάμε σύντομο. Σύντομο break. Λοιπόν, οχ, έπεσε. Πάμε επόμενος, ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Ραπτόπουλος. Μάλιστα, κύριε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Μιλάτε γενικά για το θέμα του ΣΕΠΟ και για το παιχνίδι που μας πέρασε με την ΑΕΚ Ολυμπιακού. Ναι, που έπεσε το ξύλο που χτυπήσαν τα παιδιά, ναι. Ναι, και ήταν να σας πω κάτι. Η ΕΠΟ είτε θέλει είτε όχι. Θα είναι μία από το ίδιο. Ναι. Δηλαδή. Είναι πούμε, για τα μάτια του κόσμου, χάρη στα μάτια του κόσμου ήρθαν πούμε αυτοί οι κύριοι. Όσο να πούμε για την Κόσκο, όσο για το λιμάνι που λένε και εδώ στη δεξιά χερά που βγαίνουν και λένε διαλαλούν. Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή η Κόσκο που είναι μεγάλη δύναμη του πλανήτη, ας πούμε το λέω έτσι. Πήρε το λιμάνι του Πειραιά. Αφού είναι το λιμάνι του Πειραιά, έχει πούμε ο Μόραλης που δεν είναι δημαρχός, είναι ο Μαρινάκης δημαρχός. Ναι, αλλά το πήρε το δικό μας το λιμάνι του Πειραιά, το έχει ο Μαρινάκης τώρα, το άλλο το πήρε ο δικό μας. Οι μεγάλοι πήραν τα λιμάνια, ναι. Ναι, να τελειώσει φίλε μου, μην με διακόπτω την άποψή μου. Από την ΕΟΠΗ η Κόσκο πήρε το λιμάνι του Πειραιά. Αυτομάτως γνωρίζουν πολύ καλά ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έτσι πούμε το OK να πάει και το λιμάνι του Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα Βαλκάνια. Όπου ξεκινάει το θέμα των Βαλκανίων. Έτσι. Και μην μου λέτε εμένα ότι πήγα από το εκεί το 20%. Αυτό είναι ένα ωραίο παραμύθι. Το κόσμο τώρα έχω το παραμύθι εδώ πέρα στην πόλη μας, γιατί είναι ένα χωριό. Χωριό είναι. Είναι χωριό. Χωριό είναι η Θεσσαλονίκη. Και λέμε τώρα παιχτικά. Αυτή τη στιγμή ο Πάκου, αυτό το σωματείο που έχει ο Πάκου, ο Εδαπέρα με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μια εγκούμε, τίποτα δεν υπάρχει, εκτός από το 10 που ο 10 τραυματίες είναι νοκάτο ο 10. Θα περάσει ο Πάκου. Θα περάσει. Τελικό. Θα πάει τελικό. Βλέπω η ΑΕΚ, πλήττει για την ΑΕΚ, θέμα χρόνου γιατί η ΑΕΚ θα διαλυθεί. Δεν υπάρχει ο Ολυμπιακός, θα πάει τελικό. Δύο ομάδες θα πέσουν Πάκου Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα φίλε μου, εδώ πέρα αρχινά τα όργανα να πείτε πολύ διαφορετικά. Η ΕΠΟ, γνωρίζουμε την ΕΠΟ, το ξεχάσαμε το θέμα της ΕΠΟ. Τι γίνεται με το θέμα της ΕΠΟ που μπορούμε να πούμε. Οι εκλογές θα καργήσουν λέει. Σε τι απάνω. Δεν ξέρω γιατί, μήπως ο Σάββας. Ποιος Σάββας δεν φίλε. Ο γιος του Σάββα, μήπως. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω τώρα. Όχι, δεν είπα κάτι, φίλε μου. Όπως λέει ο γιος του Σάββα, ο Θοδωρίδης. Γνωρίζουμε πολύ καλό ο Παψανίας. Αυτός ο άνθρωπος. Ο Παψανίας. Έχει τη γυναίκα του, την ΕΠΟ, αυτή κάνει, αυτή κάνει τα κινήματά της.
Δηλαδή του Βακάρα οι γυναίκες, αυτοί οι δύο γυναίκες, ειδικιούν τα νήματα της ΕΠΟ. Οι δύο γυναίκες, ναι. Ναι, δύο γυναίκες, φίλε μου. Ο Παρθανίας είναι πίσω, έπαθε να γίνει ο Παρθανίας, είναι πίσω στις κουρτίνες. Ουσιαστικά, αλλά ξέρετε πολύ καλά. Ναι. Ούτε ο Αλαφούσος, ούτε ο Μελισανίδης. Ποιος είναι? Ο Τεχνάζης ποιος είναι, φίλε. Μην καρκεί το κόρο σε μένα για τάση. Ποιος θα ελέγχει τώρα, ποιος θα έχει την ελέγχει. Ποιος θα ελέγχει πάλι την ΕΠΟ, για πες μου εσύ φίλε. Εγώ λέω ότι πήρε ο δικός μας, ο Σαββίδης. Το Σαββίδη, πρώτα πάντα δεν λέγει Σαββίδης φίλε μου. Πώς λέγεται. Δεν λέγεται για να τύβει. Όπως λέγεται. Όχι πως λέγεται. Ναι. Άσχετα που εδώ πέρα στην Ελλάδα όλοι σε μία χρόνο γίνονται Έλληνες. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω πολύ καλά ότι η ΕΠΟ πάλι μια από τα ίδια θα είναι. Πάλι. Ναι, βέβαια φίλε μου. Πάλι τι πάλι, δεν είναι, γιατί δεν είναι έτσι φίλε. Εσύ τι λένε για τα. Θα φανεί του χρόνου τώρα, θα το δούμε. Εσύ λες, χρόνο, ναι, εντάξει. Να σε πω κάτι. Λέτε για τα πλεύφ. Άντυξε και ένα για τα πλεύφ. Πάλι ο κόκκινος το πάρει φίλε. Πάλι. Γιατί, να σε πω γιατί. Να ακούσω. Να σε πω γιατί. Από την ώρα η Νέα Δημοκρατία είναι στην εξουσία. Ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο πατέρας του Μαρινάκη, ναι, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ναι, 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 ήταν να πούμε υπουργός ναυτιλίας. Ήταν υπουργός. Εμπορίου. Υπουργός. Ήταν, ναι, εμπορίου. Έτσι. Από την ώρα η οικογένεια Μητσοτάκη με η οικογένεια Μαρινάκη είναι τον παππού και τον βρακί. Ναι, ναι, τώρα περιμένει να βγει ο Μητσοτάκης ο Μπρούτο. Μα βγαλμένοι είναι εσύ, ναι, μου καλέ. Τώρα μη κάνεις και το χαζόρι εντερβίση. Είσαι για πονηρό παιδί. Εντάξει, πονηρό. Έτσι, ναι, από την ώρα που είναι αυτό το θέμα. Πάβει να πούμε και να σε πω κάτι φίλε μου. Ναι. Από την ώρα με αυτός ο Πάβει που είναι τη σκλαβιά. Αιώνια της σκλαβιάς θα είναι, αιώνια της σκλαβιάς. Ο κόσμος του πάρει τώρα εύκολο παραμύθι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο σωματείο. Του χρόνου το ίδιο καιρό, ναι, αν κάνω λάθος, θα τραβάμε το ποπό μας, θα τραβάμε. Να σου πω γιατί. Τα χρέη τόσο είναι πολλά, φίλε μου. Τα χρέη είναι πάρα πολλά. Θα δούμε, Νίκο, θα δούμε. Ναι, Νίκο. Θα το δούμε, Νίκο. Θα το δούμε, Νίκο. Θα τραβάμε τον ποπό μας. Θα τραβάμε, τι θα κάνουμε, θα τραβάμε. Σαν τον ποπό μας δεν έχει. Αφού έχουμε ποπό να τραβήξουμε. Ο επόμενος αγαπητός κύριος. Άκολησα τον κόκκινο. Καλημέρα. Καλησπέρα. Άρα τέσσε και το ήξερε. Λέγε αίθουσα σύνταξης ρεπορτάζ. Δώσε βήμα τι έγινε έξω στη Θεσσαλονίκη. Λέγε το την Παναγκό, αλήθεια. Τι κάνει το Παναγκό. Καλά είμαι εγώ, περιμένω τον Αραούχο τώρα εκεί πέρα να καρφώσει κανένα δυο. Αυτός εκεί έχει καμιά μάπα και καλά κουβά εκεί. Κουβά. Μέχρι και εμένα σάλιωσε εδώ, Σβέργος μου σαλιώθηκε εδώ πέρα. Εγώ δεν γλύφω κανένα Σαββίδη. Απλά ο Σαββίδης. Απλά ο Σαββίδης για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ μπαίνει δυνατά στο παρασκήνιο και εμένα μου αρέσει το παρασκήνιο. Τι σου αρέσει επειδή ορίσα το κίζα, τι μ' αρέσει η βρωμιά, η δυσοδεία και η μπόχα. Όπως αρέσει σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Το πιάνεις. Εδώ όταν εγώ σου λέω ότι είναι πρώτα ξαδερφάκια, εσείς με κράζετε. Ναι. Δηλαδή, να σταματήσει να μας βιάζει ο Ολυμπιακός και να μας βιάζει ο ΠΑΟ. Αυτό δεν λέτε τώρα. Ναι ρε φίλε, εγώ δεν σου είπα γιατί ότι... Γλυκό, πρόσεξέ με. Εγώ δεν σου είπα ότι ο ΠΑΟ είναι εξυγιαντής. Θέλει να γίνει το ίδιο παλιωτόμορο σαν τον Ολυμπιακό και αφού του δίνεται ευκαιρία... Γιατί να μην το κάνει ρε φίλε και να το κάνεις εσύ. Μία είναι η δύναμη ανερχόμενη, το καταλαβαίνεις. Δεν με ενδιαφέρει το υγιές ποδόσφαιρο, με ενδιαφέρει η ίντρικα και η αλητεία, εμένα. Η ανερχόμενη δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η ΑΕΚ του κυρίου Μερισανίδη. Του κυρίου. Τι θέλετε, το καταλαβαίνετε. Ναι. Τι θέλετε, δεν το καταλαβαίνετε. Ελληνικά μιλάμε. Μάλιστα. Αλλά η ΑΕΚ είναι η δική μου. Που πήγε και έκανε ένα μάγικο διπλό στο Καραϊσκάκι. Γίνει η αιτία. Να πάρουν πρωτάθλημα στα χαρτιά αυτοί, εγώ δεν θα το συγχωρήσω ποτέ στην ομάδα μου αυτό. Γιατί ο μόνος τρόπος που μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα στη συγκεκριμένη ομάδα είναι στα χαρτιά. Στο γήπεδο θα είναι πάντα άθικοι. Μάλιστα. Δεν μου λες. Θα είναι πάντοτε τον Αύγουστο πρωταθλητές, θα είναι πάντοτε τον Μάρτιο κυπελούχοι και στο τέλος δεν παίρνουν τίποτα. Το άνθρωπο βόδι που το κέρασες. Δεν τον κέρασα, ξέρεις πάρα πολύ καλά που ήμασταν. Δεν ξέρω καθόλου, τίποτα δεν ξέρω. Και τα πλήρωσε
όλο αυτό εγώ ζήτησα το λογαριασμό για να πω. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γιατί... πλήρωσε λογαριασμό. Αφού σε λέω Νίκο πλήρωσε ο Γρηγόρη. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Άνθρωπο του Χριστού και τη Παναγία. Ούτε το Χριστό, ούτε την Παναγία, ούτε του Άγιου Πάντε. Είσαι άνθρωπο με αίμα και κλαφ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πλήρωσε αυτός. Εγώ πιστεύω ότι ο Γρηγόρης είναι κυμπάρης ρε φίλε. Κυμπαριλή και τώρα άσου να λέει. Κυμπαριλή και με λεφτά άλλο σαν τους κομμουνιστές. Εγώ προσφέρθηκα. Συγκεκριμένα είπα στο Μάριο. Ο οποίος παρελθόντος είναι απίστευτος μαγείρας. Πολύ ωραία. Α, στο Μάριο θα ήταν κούτρα το τραπέζι από το Μάριο. Κατάλαβα, κατάλαβα. Κλείσε, κλείσε. Κλείσε. Κλείσε επόμενη γραμμή. Με ξένο ποπό φούστησε και εγώ γίνομαι. Λέω και εγώ ρε φίλε. Θα ήταν και ο Κλειδαράς εκεί σίγουρα. Πέτκα. Ο Πετκανίτσας πληρώνει. Με πλερωά, Ζαμπον ναι. Πλερωά. Ζαμπον Μαρουλίδης. Μαρουλίδης. Άλλα μπράβο. Τρίφων Μαρουλίδης. Τρίφων Μαρουλίδης. Μπακαγιώκο και Μπαγιώκο. Για κοροϊδε μας έχεις ρε. Έλα ρε. Πάμε. Καλημέρα ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας ξέρετε κύριε. Θέλω να απαντήσω στον προηγούμενο φίλο. Όπου τη θες. Καταρχάς, να μην μας φωνάζει. Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν φοβάται κανέναν. Ούτε ο λαός της ΑΕΚ λέει. 10.000 γυναίκες εκεί στην Τούμπα κάθε φορά. Ναι, αλλά αυτός τώρα θα πάει καμιά 60 χιλιάρικα μέσα στο ΑΕΚ. Τι λέει, πώς τη βλέπεις τη δουλειά. Και εμείς δίνουμε τα ραδιόφωνα και οι εφημερίδες. Τσάμπα εισιτήρια μας και γεμίζουμε την τουμπούλα. Σολτάτο 60 χιλιάρικα αυτοί σε δύο ώρες κάνουν όμως. Τι για κύπελο, ημιτελικό κιόλα. Εμείς 50 από εδώ, 30 οι άλλοι από εκεί, 40 οι άλλοι από εδώ να γεμίζουμε. Τρία χρόνια πριν την κάθοδο να κάνουμε και θα περάσουμε τι τα ελικόπτερα. Α, σε αφήνω, για πες. Εμείς δεν θα φέρουν, πώς θα φέρουν 60 χιλιάρικα. Εσύ, τα 60 χιλιάρικα δεν θα φέρεις. Τι 60 χιλιάρικα. Πώς θα φέρει ΑΕΚ, εμείς θα φέρουμε κόσμο. 160 μπορείς να φέρεις. Βρε άλλο σε λέει, το ΟΑΚΑ κερδίζει 60.000 και εσύ δεν μπορεί να γεμίσει την Τούμπα. Σε ημιτελικό κιόλα. Ποιος δεν γεμίζει την Τούμπα, ποιος δεν γεμίζει. Ρε φίλε, τζάμπα ειστήρια δίνουμε. 50 δώσαμε εμείς το σάκο. 19 σας χαρίζει εδώ πέρα. Δηλαδή μου λέτε μεθαύριο η Τούμπα δεν θα είναι γεμάτη. Ή άμα δώσουν τα ραδιόφωνα 3.000 ειστήρια πάει και ο Τσοχατζόπουλος από τη φυλακή άλλα 1.000. Να αρτήσεις κάτι δηλαδή. Ορίστε. Να ρωτήσεις κάτι, προτιμάει να πάρει πάλι τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Τι γιατί τα χαρτιά. Μείον 6 και εγώ είμαι δεύτερος. Να βγει αυτό δεύτερο. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Εσύ έχεις κολοκαίλες και ο Ολυμπιακός από κάτω. Όποιος το πάρει. Όποιος. Ναι, εμένα δεν με νοιάζει όμως ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Πάοκ. Τι έχει κάνει, είναι πέμπτη, τέταρτη. Η ΑΕΚ έχει πάρει κύπελο πέρσι, έχει καμιά 17 πρωταθλήματα, καμιά 30 κύπελα. Έχει πράγμα. Τι θα πάρει double. Ναι, γιατί όχι. Πάρ' το ρε φίλε, να πάρεις. Γιατί να μην πάρεις. Ας ερωτηθώ. Δηλαδή τι καλύτερο έχει ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ. Εάν ρε φίλε, η ΑΕΚ τι έχει καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν έχει. Προπονητή έχει. Δεκάρι καλύτερο έχει. Σέντερ φορ καλύτερο έχει. Και κάλεσμα κόσμου έχει ρε φίλε. Εξάρι καλύτερο έχει. Σέντερ μπακ δεξί καλύτερο έχει. Σέντερ μπακ αριστερό καλύτερο έχει. Τι θες να έχει άλλο ρε. Γιατί δεν έχουμε καλά σέντερ μπακ. Σέντερ μπακ έχετε. Ποιον, το Μαλεζά. Το Βαλέρα. Το Βαλέρα. Καλός είναι ο Βαλέρας. Άμα βάλω εγώ την κόρη μου 12 χρονών να τον τριπλάρει το Βαλέρα τρεις φορές, τη δυο τον περάσει. Ποιο Βαλέρα, ρε. Ταγκάρι. Και μια θα πέσει. Με το Χριστοβουλόπουλο να μας περάσουν. Με τον Αραούδο. Τρία σε έριξε κάτω. Και λίγα ήτανε. Με ήρωα το Γλύκο, ε. Νίκολα Σκέτς πεταγόταν άσχημα. Και εδώ με Σιδηρόπουλο διαιτητή κέρδισε ένα 0 με κάτι. Σιδηρόπουλο, ρε, να ρε το βρε. Πώς θα γίνει. Δηλαδή ο Μπράκας είναι καλύτερος στο Γλύκο. Ο Μπράγκας. Ναι. Δεν είναι. Όχι. Όχι. Θα ήταν δεύτερος άμα ήταν. Έλα ρε λες. Ναι, ναι. Ο Βράγκες δεν είναι. Ο Βράγκες και ο Τσιγκρίσκι δεν είναι καλύτερα από τα στόπερ σου. Ο Σιμόες δεν είναι καλύτερος από τον Γκάνιας. Ο Τσιγκρίσκι δεν τρίχει. Ο Αραούχο δεν είναι καλύτερος από τον Μπρίγιοβιτς. Ο Γιώχανσον δεν είναι καλύτερος από τον Σάκχοφ. Δεν είναι. Ποιος είναι καλύτερος από τον Μπρίγιοβιτς. Ο Αραούχο ρε, αυτό το μαμούνι. Όχι. Το άλλο, το δικό μας το Μαμούνι, ο Σεντρίκε, έχουν πολλού, το Χριστοβουλόπουλο. Ο Ενρίκε, yeah. Ο δικό σου, ψυχίατρο yeah. Θέλει. Πρώτα από το Λεμπέτ πρέπει να περάσει αυτός. Για το τρολοκομείο είναι, yeah. Πισαλίδη, πώς το λένε το άλλο το όνομα, Πισαλίδη Καρύπης. Πισαλίδη Καρύπης. Πέθανε ο Καρύπης. Πάει αυτός. Ο Μυσταλκίδης κακός είναι. Ο Μυσταλκίδης. Και το παιδί. Μια χαρά είναι ο Μυσταλκίδης. Τι θέση παίζει ο Μυσταλκίδης, ρε. Χαφ. Τι χαφ. Του χρόνου θα δούμε τι θα παίξει. Πάει αυτός. Κατάσταση έχει. Του βρήκατε θέση αυτού νου. Χαφ αριστερό. Έχει παίξει κάποια μάτια σεντερφόρ. Σεντερφόρ. Τι πας παρτού είναι.
Κάνε τη δουλειά. Πιο καλή είναι η ΑΕΚ από σένα. Άιντε, σταμάτα. ΠΑΟΚ! Με το Φυσφή θα πάρεις. Με το Φυσφή. Ο Φυσφής είναι καλός. Ο Φυσφής. Ο Φυσφής είναι καλός. Ο Μπίζεσβαρ, παιχταράς. Για ένα ημίχρονο, εγώ αν ήμουν προπονητής θα του έλεγα Μπίζεσβαρ, μπαίνεις για ένα ημίχρονο, τα δίνεις όλα. Εγώ τον Μπίζεσβαρ θα τον έβαζα κατηνιέρη για πέντε του γύρου που άνα. Πεχταράς για ένα ημίχρονο. Πεχταράς για ένα ημίχρονο. Να βάλω και έτσι μπουστάρδα λέει αυτό. Πεχταράς για ένα ημίχρονο. Εφέν πάγε γέρα. Πάμε ρε, πάμε ρε. Πάω, καμία γυναίκα θα μας πάρει τηλέφωνο ρε Κώστη. Γεια σας. Τι θες να μας καλάσεις. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε. Γυναίκα θέλετε παραλίγο. Τι παραλίγο. Αδερφή είναι αυτός. Τι. Το βρήκε ο Ραπτόπουλος. Σουβαρά μιλά, το γυαλίσεις τον πόμολο. Και καλά κάνεις. Το κόβεις το κασάτο. Κάτσε να μας πει. Λοιπόν, θέλω να πω για τη ματσάρα χθες. Ποια ματσάρα. Τι ματσάρα, μία ματσάρα. Τι Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Ο Ηρακλής Πανετολικός. Κάτω Καμινή και Βαλτερόπες. Άιζε τώρα. Το φιλικό. Ηρακλής Πανετολικός. Το διπλό ημίσχρονο να έχω τελικό αυτό. Γιατί βέρετε έχεις. Γιατί υπονοείς κάτι. Δεν υπονοώ κάτι. Σε ρωτώ και μ' απαντάς. Γιατί επειδή ο Ηρακλής πήρε όσους πόντους έχει πάρει τα τελευταία 5 χρόνια σε 5 μάτς. Μανιά του και καπέλ του. Πολύ γουστάρω έτσι. Ηρακλής θα σωθεί ρε φίλε. Έτσι πρέπει. Έτσι. Πανάξιος Ηρακλής. Λοιπόν. Τα τελευταία 5 μάτς θα πούμε απίστευτος Ηρακλής. Ψυχή. Τεράστιος. Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε. Όπου γουστάρεις εσύ. Αχ. Τι. Τι έχεις φίλε, καγούρες. Φαγουρίζεις πουθενά. Άντε, καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Είναι σούτε, τε. Φαγουρίζεται. Πίσω κούνα. Πίσω είναι μηχανή. 325. Ωραίος. 325. Βεβαίως. Η πόλη αυτή, φίλε, ελευθερώνεται από χριστιανικά ταμπού και ακροδεξιά ταμπού. Α, τη αρέσει το drift τώρα. Αλλά... Το drift. Και ξέρει το drift. Και ξέρει ο Ιάκωβος. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Ορίστε, ξέρετε, κύριε. Έλα. Καλημέρα. Γυναίκα, το θέλετε. Και τι γυναίκα, σαν τα τρία τα νερά, βρε. Γυναίκα, με μένα θα μιλά. Λατέρνα αυτό για και γαρίφα. Άστον αυτόν τώρα. Α, μπράβο, κάτι τέτοιο. Λέγε τώρα, ποιο θα βάλουμε στα χαφ που δεν έχουμε το Ζέκα. Τι γίνεται. Κάποιον θα βάλουμε. Ποιον. Κάποιον θα βάλουμε εκεί πέρα. Ποιο θα βάλουμε, Σόφη. Ποιον θα βάλει, δεν ξέρω, προπονητής. Προπονητής δεν είμαι. Δεν έχεις μωρή παίχτη εκεί, δεν έχεις. Κάποιον όμως θα βάλει. Κάποιον. Δεν θα βρει να βάλει. Ο Μπρίγιοβιτς θα στα βάλει. Και θα κλαις, μωρή. Ο Μπισκότο. Ποιος. Θα κλαις, μωρή, θα κλαις. Ποιος θα τα βάλει? Ο ψηλός, ο παιδαράς με την κοτσίδα ρε θα τα βάλει. Ο παιδαράς με την κοτσίδα? Να σταχώσει μέσα. Εκείνο το μπισκοτάκι. Το μπισκοτάκι, ναι. Έπαιζε και στον Πλατανιά και τον άγγιξε την μπάλα. Γελά. Και να με βάλω με ένα γκολ. Τι λες μωρέ. Και να κάτσω εγώ να τα φάω. Τρία θα φας την παράταση, πας. Μπα! Κάικες, δεν έχεις τίποτα στα χαφ. Τίποτα, βλέπει ο Ζέκα. Κάικες. Α, εσύ δεν θα πας από φυσικό θάνατο. Δεν νομίζω. Α, εσύ κάποιον θα βάλεις. Δεν θα κάτσω ο Παναθηναϊκός να χάσει. Θα κλάψεις πικρά την Πέμπτη το βράδυ. Και θα ξαναμείνει να γκρέξει ο Μπέρκ και αρχινήσει. Ο Μπέρκ είπε αλέφατος να του βάλουμε τον Κρέσπο κοντά. Όχι η ζώνη μάν του μάνα. Με ποιον? Τον Κρέσπο να τον σβήσουμε τον. Ναι. Ξεκινά. Σοβαρά πέστε να μας βάλτε ρε. Σε βάλω εγώ το θιούλι. Άμα βάλει τον Πρέσκο. Πρέσκο. Όχι τον Πρέσκο μου, Κρέσπο. Όπως τον Πρέσκο, καλά το λόγο. Θα βάλει τον. Πώς θα μας βάλει τον άλλον τον αυτόνα. Θα βάλει τον. Πώς θα λένε μωρέ. Τι μωρέ μωρέ. Τι μωρέ να βάλει ρε. Τι μωρέ. Πάρε το CD του Πέτρου Γαϊτάνου να ακούσει από τώρα πένθημα. Ξεκίνα να κάνεις προπόνηση. Θα μας βάλει σε εκείνο που βαράζει μπάλα στο Τοριστόρια. Ναι αυτό. Το Ρορίκε. Το Ρορίκε. Το Ρικοκό. Το Ρικοκό. Αυτό θα μας βάλεις. Ναι. Ενώ μας το βάλεις καήκαμε, δρώσαμε. Μην μας το βάλεις. Κλείσε μωρή με τη φωνή την αντιτουριστική κλείσε. Ακάκε. Αν δεν πάει. Γεια σου Χρυσή μου. Κλείσε. Κλείσε πάλι. Σου παγώ λουκούμι. Κωστή, σε ακούω με πυρετό και δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Πόσα γκολ έχει ο Γιώχανσον και ο Σιμόες, γιατί ο Σάκο έχει 7. Ο Σάκο παίζει δεκάρι όμως. Mm.
Το Μάνταλος, ναι. Το Μάνταλο θα συγκρίνεις με τον Σάχοφ. Εντάξει. Ράβ, καλημέρα. Καλώστονα, καλημέρα. Τι έγινε. Δεν τον έχει βάλει. Όταν παίξει ο Σάχοφ, παίζει σαν τρίτος μπροστά από τους δύο. Με τον Μάνταλο θα το συγκρίνεις. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τάσο από την Κατακόκκινη Κο. Την Κατακόκκινη Κο. Τάσος. Έτσι. Τάσος. Τι λέει η κόρε. Τι να λέει, Σύριους. Τώρα αρχίζει και η τουριστική περίοδος. Ναι. Τους Σύριους, τους προσέχουμε τους Σύριους, γιατί πήραμε λεφτά για τους Σύριους. Τώρα αρχίζει και η ζέστη να πούμε. Τι να τους προσέχουμε, κάνουν και μαγκές. Εσύ φταίς που κάνουν μαγκές. Καλά κάνουν μαγκές. Πήραμε λεφτά ρε, για τους Σύριους. Πόσα λεφτά πήραμε, ξέρεις. Τι και, και τα έφαγε ο Τσίπρας, τι αγώνες. Δεν με νοιάζει τι έκανε. Πήρες λεφτά ρε Βρωμοέλληνα. Ρε Βρωμοέλληνα, πήρες λεφτά. Τα πήρε μη κάπα όμικρον. Ας τα έπαιρνες εσύ. Μα έπαιρνε το κράτος. Ένα πάω. Ένα φερέγγιο στην Ευρώπη. Πάρε ρε για μια γραμμή. Αυτό εδώ δεν τον ακούω καλά. Λέγε ρε. ΜΚΟ, ε. Σα πείραξε. Σα πείραξε σαν ΜΚΟ, ε. Έλα σου πω, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει τα δικά του. Τι που είπαμε, κάτι που έχει αφήσει στι κερκίδε ή κάτι τέτοιο. Έχει τιμωρηθεί με μείον 6 βαθμού. Ποιο θα τιμωρηθεί με μείον 6 τώρα. Ποιο. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Γιατί να τιμωρηθεί, πότε τιμωρηθεί. Όταν είχε πετάξει τους γάβρους στο κύπελλο. Μείον τρεις, παρακάτω, ναι. Πήρε μείον τρεις, ναι. Αλλά όχι όμως, κάτσε. Έχασε βαθμούς, έκανε, τιμωρήθηκε κανείς. Δεν τιμωρήθηκε στα play-off με μείον τρεις. Με μείον τρεις, όχι με μείον έξι, και αυτό ήταν χειρότερο. Ναι, αλλά οι μείον τρεις στο play-off ισούνται με μείον εννιά. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ με κάτι στα αυγά θα πάρει πρωτάθλημα και η ΑΕΚ θα χάσει το κύπελλο. Έτσι λες εσύ. Άντε έτσι λες για εσύ. Να κλείσω έτσι γιατί έχουμε εσύ. Τα play-off, μην τα χάσουμε. Τα Playmobil έχεις εσύ, δεν είναι. Φιλάκια, Ολυμπιακάρα. Να φιλέ, φιλάκια. Ο 768 ονειρεύεται ΑΕΚ, ΠΑΟΚ τελικό κυπέλου στο Καραϊσκάκι με τηλεοπτική κάλυψη Sky με Θωμαίδη. Ναι. Και ο σώζον είναι αυτό ο Δήτη. Ο Θεέ μου. Γράφει σχολείο στο γεγονό ότι οι παοξίδε λένε ότι το 2-8 το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού ήταν πέτσινο. Και χάρτινο, και αυτό που θα πάρουμε με μείον 6 είναι τίμιο και παλικαρίσιο. Είναι στη φύση του ανθρώπου να είναι υποκριτής. Βεβαίως. Όπως βολεύει τον καθένα. Καλημέρα! Έλα, φίλε! Τουρουρου. Πάμε, καλημέρα. Έμεινε κανείς. Πέσαν 4 γραμμές καπάκι. Πάμε, καλημέρα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Άντε, ρε φίλε, καθυστερημένο. Εσύ είσαι, ναι. Τελείωνε. Τι καθυστερήματα, εντάξει. Πρώτη φορά παίρνω. Α, με συγχωρείς, το παίρνω πίσω. Είναι λίγο αψής ο κύριος Κωστής Ραπτόπουλος. Το παίρνω πίσω, το ανακαλώ. Πάμε. Ανακάλεσε. Ανακαλώ. Ορίστε, ο χρόνος δικός σου. Ακούμε. Σ' ακούω κάθε μέρα και πήρα σήμερα. Ναι. Γιατί δεν αντέχω άλλο να σ' ακούω να βαντάρει την ΑΕΚ, ρε Κωστή. Αβαντάρω την ΑΕΚ. Την κάνεις ομάδα τώρα μπροστά. Πιο καλή ομάδα από σένα. Αφού είναι ρε, τι να κάνουμε τώρα. Παίζει καλά, λέει τελευταίος. Πιο καλή ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Από τότε που ήρθε ο Χιμένεθ, στρώσανε ρε. Αυτή τη στιγμή, το τελευταίο τρίμηνο, η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Ένα μήνα είναι καλύτερη. Ένα μήνα είναι. Δεν φτάνει κιόλα για να σε πάρει το κύπελο. Ένα μήνα. Η φόρμα τη ΑΕΚ τώρα είναι πολύ καλύτερη. Εσύ τελειώνει τη σεζόν δε φορμέ. Αυτό είναι το θέμα. Α διάλεγε πότε να φορμαριστεί. Τι να σε κάνω. Ο Σιμεώνε τα δίνει όλα για το πρωταθλητριόν. Και κάνει κοντρόλ δυνάμεις στο πρωτάθλημα που δεν πρόκειται να το πάρει. Διαλέγει και παίρνει. Ωραία. Είναι καλύτερη η ΑΕΚ, ωραία. Ναι. Ωραία. Πώς το λες αυτό. Στους βαθμούς στο δεύτερο γύρο πάω έχει πολύ περισσότερους. Και ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, είχε 15 βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ και λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Εκείνο το διάστημα. Ψέματα λέγαμε. Ένα διάστημα, αλλά γενικό σύνολο, ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερο. Ο δεύτερος γύρος της ΑΕΚ είναι καλύτερος και σαν συγκομιδή βαθμών και σαν ποιότητα και σαν τακτική από ό,τι του ΠΑΟΚ. Ωραία, εντάξει. Θα το δεχτώ, αλλά είναι για έναν δύο. Από τότε που άλλαξε η ΑΕΚ προπονητή και πήρε αυτόν, η ΑΕΚ είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Θα το δούμε. Δεν σου λέω εγώ από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα. Σου λέω για Απρίλιο μήνα, τέλη που διανύουμε τώρα εμείς. Ωραία. Γίνομαι σαφέστερος, πιο μάλλον γίνομαι πιο σαφής, γιατί έτσι όπως το είπα μπορεί να νομίζεις ότι από την αρχή του πρωταθλήματος. Όχι από την αρχή του πρωταθλήματος. Σου μιλάω για τον τελευταίο 1,5-2 μήνες. Μάλιστα. Είσαι αισιόδοξος για τον κύπελο. Είμαι αισιόδοξος, θα περάσουμε, δεν υπάρχει. Θα περάσει με καθαρό αγώνα ή με παράταση. Πώς το βλέπεις.
Παράταση 2-0. Παράταση, 1-0, 2-0 προς το τέλος. Το 2-0, το 2-0 δεν ξέρω πόσο δίνει, αλλά χωρίς το Ζέκα και με εξουδετερωμένο τον Μπέρκ σε μαντουμαδόρικο ρόλο, νομίζω ότι είναι προσιτό σκορ για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ο Μπρίγιοβιτς τι πατήματα έχει, βέβαια, έτσι. Αν φάει καμιά γωνιά στην κλίδα, τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Και κάτι άλλο, ρε Κώστη, και κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να πάρουμε παράδειγμα και το φόβο του Μπρίγιοβιτς πάνω στο τραυματισμένο κόκαλο, έτσι. Εντάξει, άστο. Το Τζόρνταν, γιατί το κάνετε τόσο μπούλινγκ εκεί στη Μαρμίτα, όχι εσύ, οι υπόλοιποι, γιατί τον κάνουν τόσο μπούλινγκ το παιδί. Και τι πρέπει να κλάψουμε τώρα, δηλαδή. Όχι να κλάψουμε, γιατί επειδή τον έχουν βρει, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα λόγια, τον βάζει κάτω. Ο τέτοιο αφλαμά. Τόσο μάγκα είναι ο Ηρακλειδέα. Εσεί κρίνετε. Πρέπει να φέρει τρέγια, πρέπει να φέρει τρέγια εκεί πέρα, λίγο να του σουζάρει όπω παλιά, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τρέγια. Ναι, να του έχει λίγο σούζα εκεί πέρα να μην. Φίλε, άκουσε να δει, τα τελευταία δύο χρόνια είχε γίνει επαφή και με τρέγια και με ντρούλ και με μπουγάτσα. Οι Αριανοί ντρέπονται να έρθουν, γιατί ο Άρης είναι για γέλια. Στο λέω δηλαδή υπεύθυνα. Ναι. Οι Αριανοί δεν έρχονται γιατί ντρέπονται την καζούρα του Παοξίδων. Ο Τρέγιας είναι δικό του θέμα. Δεν μου πεις ότι δεν τους είπα. Όχι, τους είπα. Γενικά η εκπομπή είναι πολύ ωραία, αλλά εντάξει. Εντάξει, ντρέπονται, τι να κάνουμε. Εδώ τα παιδάκια ντρέπονται στο σχολείο που είναι ότι είναι Άρης. Δεν πειράζει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, Άρη, θα τα πούμε. Πάμε στον επόμενο φίλο πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Καλώς το να. Συγγνώμη για την ενόχληση, κύριε Κώστα. Επειδή δεν σηκώνετε τηλέφωνό σας, ο ντελιβεράς είμαι. Πήρα εδώ πέρα να με ανοίξετε απ' έξω, δεν μπορώ να μπω. Θα σε ανοίξουμε, έρχομαι. Ποιος ντελιβεράς? Ναι, ναι. Έξω είσαι, έρχομαι. Μην φύγεις όμως, έρχομαι. Από ποιο μαγαζί είσαι? Τις μπανάνες φέρνεις? Μπανάνες. Φέρνεις μπανάνες. Παραγγείλαμε τίποτα, ρε παιδιά? Μήπως ο άλλος ο Αγρίκος από εκεί? Μπορεί. Πάμε διάλειμμα. Οι γραμμές είναι φουλ ελεύθερες και full. Οι έξι πέσαν όλες. Βαράτε. Να διαβάσω λίγο 2-3 μηνύματα. Για διάβαση, για πάμε σε διάλειμμα. Οι κάμερες του Καραϊσκάκη ακολουθούν τις οδηγίες της UEFA. Δεν καταγράφουν επεισόδια. Μόνο ήθος. Μπε! Ο 339. Με τον Πλατανιά που σκόραρε, παίζαμε με δύο δεκάρια. Με τον Αστέρα, εκτός από τη Φιωρεντίνα, όλα τα γκολ δίπλα στο Τζίμιροτ. Τα έκανε. Δίπλα στο Τζίμιροτ, λέει, τα έκανε. Σαν οχτάρι, λέει ο φίλος. Mm. Λοιπόν, ο 267 είναι πάλι. Ο άλλος λέει, αυτό που δεν χώρισε στο μήνυμα είναι σήμερα ο παίκτης, λέει, του Πλατανιά. Τι έγινε, γιατί, σε έκανε μανιά το κομπιούτερ. Δήλωσε ότι δεν έγινε και τίποτα στο Καραϊσκάκη. Κάτι φωνές, αυτά γίνονται σε όλα τα ελληνικά γήπεδα. Θυμάσαι επισημήτη τη δεκαετία του 90, πάλι ο Γαύρος ήταν να φάει μείον 5. Τότε όλοι οι βουλευτές, ναι, στο μάζι με τον Πανιόνιο. Τότε όλοι οι βουλευτές του Πειραιά και προπάντων αυτοί του Πασόκ απείλησαν το Σιμίτι με πτώση σε περίπτωση που τιμωρηθεί ο Γαύρος. Έγινε τίποτα? Και φυσικά όχι, γιατί ο Πρωθυπουργός ήθελε να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Παίρνουμε γραμμές 2-31-0-90-90-90. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Feel the sun. Let's have some fun. This is how I need it. And I got it. Ρωτάνε, θέλω να βρίσω κανένα κομμουνιστή. Μη. Θα βρίσω. Sorry. Φρίζει και ένα δεξιό, ρε φίλε. Θα βρίσω, ρε. Ναι. Τα έχει βάλει με τους κομμουνιστές. Σε τους τέλους Πατακός, ρε φίλε. Σιγάρε. Έλα, ρε. Πατακός. Ναι, ρε. Εγώ αυτόν γουστάρω. Σε αυτή την 7ετία, επειδή υπήρχε μια ανάπτυξη εκεί, βάλαν δύο κολόνες. Ήτο ο Ροναλντίνιο, ναι, από, ναι, το 67 μέχρι το 74. Βάλανε δύο το δεκάρι. Μοίραζε πάσες. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Μοίραζε πάσες. Έφτιαχνε έργα. Τι θέλεις τώρα να πούμε? Βάλανε δύο κολόνες. Τι συγκρίνεις, Στέλιο Πατακό με Σκανδαλίδη? Βάλανε δύο κολόνες στις ΔΕΗ, κάναν δύο δρόμους εκεί. Καλά κάνανε, ρε. Κανένας δεν πίνουσε, ρε. Ποιος? Στέλνα τους κομμουνιστές στη Γιάρο. Καλά τους κάνανε με αντιλιακό τους στέλνανε. Α, καθάρματα. Ορίστε, κύριε, πάμε. Καθάρματα. Καλημέρα, ναι. 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 Ορίστε. Έλα. Είστε οι εμβιπίδες της αναμπουμπούλας. Μ' αρέσει. Όχι οι αναμπουμπούλες. Οι Σέρλοκ Χόλμηδες της αναταραχής. Έτσι σε γουστάρω. Τα πιάνεις τα γράμματα. Τάσος Κουνούπι. Αμάν, που χάθηκες εσύ. Μεγάλος Τασάρας, φίλε. Εδώ είμαι, βρε. Κάθε πάρες ακούω. Θέλω εξέλιξη. Ε? Θέλω εξέλιξη. Θέλει ιατρικό ανακοινωθέν τώρα. Ιατρικό ανακοινωθέν, ναι. Είμαστε στην αναμονή τώρα, μέσα στο Μάιο πιστεύω κάτι θα γίνει. Έχουνε πολλή δουλειά, βρε. Ρε, μπας και οι κολόγιατροι θέλουν λεφτά.
Όχι, ρε, όχι, ρε, δεν θέλω. Στην αναμονή. Δηλαδή, άμα ρίξει κάνα 2.000, δεν θα γίνει. Πιο μικρή αναμονή. Πιο μικρή αναμονή. Όχι. Αναμονή, αναμονή, με του σπίτι, χωρί αναμονή. Αναμονή, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Μαζέψουμε δημοσία δαπάνη να το κάνουμε για την πάρτι σου. Δεν μου λε. Πάρ τηλέφωνο τον γιατρό και πε τον γιατρέ. Αν δώσει ένα τάλιρο, θα το κάνει, θα το επισπεύσει. Και άμα σου πει ναι. Θα κάνουμε μια αυτιά τη μαζί. Πατήσουμε ένα ντου εδώ πέρα όλοι ναι. μαζί. Όχι, ρε. Ρώτα τον κολόγιατρο, ρε. Ρώτα τον. Ρώτα τον. Δεν μπορώ να το ρωτήσω. Τώρα ξαναξω απόξω, μου λέει. Δεν πει, ούτε καν να το συζητάς, μου λέει. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Καλά, δώσε εσύ ένα τριχίλιαρο. Πες γιατρέ, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι για το καφέ, πες. Καταρχά, αυτό ο γιατρό δεν μπορεί να του μιλήσει. Ναι, είναι μεγάλο γιατρό. Μεγάλο τότε είναι, γιατί να κάνουμε. Δεν μπορεί να τον βρει αυτό να τον μιλήσει με τίποτα. Μιλά με τη γραμματέα και τα λοιπά. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί. Γιατί πέρα από την πλάκα τώρα. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Απλά το γεγονό ότι θα ήταν σε πειραματικό στάδιο εξητάριξε και τον κάθε γιατρό που αναλαμβάνει μια τέτοια. Οι γιατροί είναι. Όταν έχουν τέτοιες υποθέσεις, εξιτάρονται. Έτσι. Πάει για το γαμό το αυτό, βέβαια. Δεν πάει για λεφτά. Έχει πάει για τη δόξα τώρα. Πάει για το πρώτο συμβάν που θα το κάνει, ρε παιδί μου. Πάει για την number one τώρα. Δεν έχει λύσει άλλο τέτοιο γρίφο. Περιμένω. Ρε, έχει μεγάλη υπομονή. Γαϊδουρινή, ρε φίλε. Έχω γουμαρινή. Δεν μου λες. Αυτό το πράγμα που είναι να σου κάνει είναι κάτι επεμβατικό. Ναι, ρε. Επεμβατικό, με καλώδια. Επεμβατικό. Εγχείρηση ξύπνιο. Ναι. Ξύπνιο εγχείρηση. Με καλώδια από πίσω το κεφάλι. Θα μου λέει, βλέπει, δεν βλέπει, ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Α, δηλαδή με μικρή αναισθησία, πώ το λένε. Ναι, τίποτα. Με μια χαλάρωση. Σαν να πιένει κανένα Johnny Walker. Θα κουμπάει καλωδιάκια μέχρι να βρει το σωστό. Ναι, άμπρακτο. Έτσι ακριβώ είναι. Ηλεκτρονικά λε. Ηλεκτροδιέγερση. Πε γιατρέ, θα το δώσουμε μεγάλη δημοσιότητα. Πε εγώ, πε εγώ. Έρε μάγκα και να του πετύχει το καλώδι, τι έχει να γίνει εδώ πέρα, ρε φίλε. Θα έρθω από εκεί από κάτω και θα αρχίσω να φωνάζω από κάτω. Κατευθείαν εδώ, εκπομπή, κατευθείαν εδώ, ρε παιδί μου. Τι τώρα, πλάκα. Εκπομπή, ναι. Κατευθείαν. Πω από μεγάλη υπόθεση. Είδαμε το φω του αληθινού. Έτσι, έτσι. Ναι. Εδώ δεν έχουμε να πληρώσουμε το φως των ηλεκτρικών. Ρε, ας δούμε τώρα πιάσει το καλό. Ανέβηκες καθόλου πάνω στο κολυντρό? Ανέβηκες? Όχι. Δεν ανεβαίνω. Γιατί δεν πέθανε κανένας, ούτε παντρεύτηκε κανένας. Δεν πέθανε κανένας. Δεν πάω. Έχω αντικοινωνικοποιηθεί γενικά. Δουλεύω πολλές ώρες, γυμνάζομαι πολλές ώρες. Δεν βλέπω κανέναν. Ένα-δυο φίλους μου βλέπω. Να φανταστείς. Κάναν ένα event κάτι συμμαθητές του δεύτερου λύκειου Τούμπας που αυτά τα κυνηγάω εγώ και δεν πήγα. Κακός. Δεν πήγα. Κακός, αλλά δεν πήγα. Δεν πήγα. Απογουρνοποιήθηκα πάνω στη δουλειά πολύ φουλ και προπόνηση πολύ φουλ. Ή αυτή το διάστημα με προπόνηση δουλειά. Πολύ, πολύ προπόνηση και πολύ δουλειά. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, χαιρετώ. Δίνω θέλω ιατρικό ανακοινωθέν και... Εγώ θα κατέβω μάλλον για ένα τηλεοπτικό γύρισμα τον άλλο μήνα στην Αθήνα. Ναι. Θα κάνω ένα γύρισμα, τέλος πάντων, μια εταιρεία που. Τέλος πάντων, με θέλει για κάτι μια εταιρεία, θα πάρω κάνα φράγκο. Πάλι κονόμα. Ναι, δεν ξέρω. Και πρέπει να γίνει στην Αθήνα αυτό το γύρισμα, γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν γίνεται. Και άμα συμπίψουν οι μέρες μας. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε τα Σάρα. Ναι. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, τα Σάρα. Έφαγε στο άλογο, έμειναν οι κολότριες. Γιάννη, Δόκτωρ Άλμπα να ακούω από πίσω. Ναι, μωρός. Καλημέρα κύριε, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έχει τον Τάσο. Δώσε Νοκόκ, που να ξέρεις αυτά. Στον Άγιο Στέφανο. 1996. Στον Άγιο Χριστόφορο Τάγου και στον Τάσο. Ναι, αλλά τη μήνη την κυνηγούσε εκεί πέρα. Δεν σε χάλασε. Τη μήνη. Τη μήνη την κυνηγούσε τον Μπακτσέ. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε, βαρύς, ναι. Ναι, βαρύς φίλε. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Έτσι γενικά είσαι βαρύς. Καλοτάξιδος. Ωραίος. Βασικά ρε φίλε, εντάξει είναι η προφορά λίγο, γι' αυτό δεν είμαι από την Ελλάδα. Α, πού είσαι αγόρι? Όχι, ζω στην Αθήνα αλλά δεν είμαι Έλληνας. Και τι, μια χαρά τα μιλάς τα ελληνικά. Άκου λέει. Ποιο μέρος της Αθήνας είσαι? Στο Μενίδη. Οχ, χαρναϊκός εκεί. Στα στούντιο του Άλφα. Ναι. Όχι, Άρης είμαι, δεν είμαι αχαρναϊκός. Έλα ρε Γιαννάρα, για πες. Ναι ρε φίλε, γιατί με τον Άρη όλη την ώρα Άρης και Αριανοί ντρέπονται. Κανένας Αριανός δεν ντρέπεται, να ξέρεις. Άσε ρε, σε λέει ο Κώστας τέτοια τώρα, μην νομίζεις. Ποιος δεν ντρέπεται, στο δημοτικό, για πάρε. Ποιος ντρέπεται.
Να, εμένα η Ζένια όταν ήταν μικρή και τώρα δεν λέει, είναι με Άρης. Εντάξει, τώρα τι να λέει το παιδί 10 χρονών κοριτσάκι, θα σε πει. 20 πει. 20 πει, γιατί ο κορίτσι τώρα ασχολείται με μπάλα τώρα. Ρε φίλε, να ξέρεις ότι οι Αριανοί δεν είναι σαν τους φίλους εκεί πέρα, στη γειτονιά σου τα παιδιά, κατάλαβες. Δεν είναι κοριτσάκια. Οι Αριανοί δεν τρέπονται ποτέ. Ξέρεις, ένα πράγμα. Άρη μόνο έτσι. Να, είδες, Γιαννάρα στην κόσμο σου. Γιαννάρα παίζει γιατί είναι πόντιος, γι' αυτό ξέρει. Τι σχέση έχει ο Άρης με τον πόντο, ρε φίλε. Εβραϊκής προελεύσης. Τι λες, ρε φίλε. Εμείς οι Ρωσοπόντιοι, εγώ πάντως σημαίνω όλοι οι φίλοι μου Άρης είναι. Α, είδες. Με συγχωρείτε, φίλε. Ρωσοπόντιος έγινε Αριανός. Ναι, ρε φίλε, εγώ Ρωσοπόντιος είμαι. Από πού είσαι? Τι από πού είμαι, ο παππούς μου ήταν από τη Γεωργία, η μαμά μου από τη Γεωργία. Έμενα στη Θεσσαλονίκη 3 χρόνια, αλλά ήρθα Αθήνα. Τη Γεωργία, από τη Γεωργία και από την, από την κτηνοτροφία, λέω. Και από την. Από τη Γεωργία, Γεωργία. Από τη Γεωργία. Δεν έχω τώρα και έγινε Αριανός, ρε. Κακό είναι να το πω. Να σε κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση. Τι σε τράβηξε, ρε φίλε, να γίνει Άρης? Ρε φίλε, εγώ πήγαινα, ήμουνα στον Εύος μου. Και πήγε στο Χαριλάου. Ναι, πήγαινα στο σύνδεσμο πολύ και έγινε Άρης. Ναι. Στο δεν σύνδεσμο. Δεν με νοιάζει η ομάδα καθόλου, ούτε με νοιάζει. Όταν πάω στο γήπεδο, ούτε μπάλα κοιτάω. Δεν με απασχολεί. Και τότε τι πήγε για να δει τον Άρη? Σούπερ 3, ρε φίλε, μεγάλε. Εσύ είσαι Σούπερ 3, δεν είσαι Άρης δηλαδή? Ναι, εγώ Άρης είμαι. Αφού είσαι Σούπερ 3, λες, η ομάδα δεν με νοιάζει. Όχι, όχι, Άρης πάνω απ' όλα, αλλά ο Σούπερ 3 με έκανε να γίνω Άρης. Κουστάρι στο Χουλιαμά δηλαδή που γίνεται εκεί πέρα. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είμαι 20 χρονών. Ναι. Κατάλαβε, 33 χρονών είμαι. Ωραία. Πήγε δηλαδή από τη Γεωργία στον Εύωσμο. Ναι, στον Εύωσμο. 14 χρονών. Ναι, ναι, και έγινε Άρης, ναι. Σε λέει άνθρωπο, είναι 33 χρονών, ξέρει τι γίνεται. Και χαίρεσαι τώρα, δηλαδή, που έγινε Άρης. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι να χαρώ. Για όλες τις αποφάσεις της ζωής σου, για κάτι δεν δίνεις λόγο. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, δεν μετάνιωσες. Δηλαδή, δεν θα ήθελες να σου ΝΑΕΚ? Όχι, μόνο Άρης υπάρχει. Όχι, δεν θα ήθελα τίποτα άλλο. Μάλιστα. Θέλω ακριβώς αυτό που είμαι. Άρης. Ωραία. Εγώ θα να σε κάνω άλλη ερώτηση. Κι εγώ. Ναι, τι χαρά είδες από αυτή την ομάδα? Ούτε μία. Ρε φίλε, μήπως είσαι μαζοχιστής εκεί, οι Γεωργιανοί είστε μαζοχιστές? Συγγνώμη, ρε φίλε, ο Πάοκ έχει πάρει κανένα πρωτάθλημα τώρα τελευταίως? Καταρχήν να ξέρεις ότι εμείς οι Γεωργιανοί είμαστε πολύ έξυπνοι, κατάλαβες. Δηλαδή, μα δεν λέω ότι αντίθετο, λέω. Αυτό καταντάει στα όρια του μαζοχισμού. Εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό? Τι, να αυτομαστιγώνομαι? Όχι, να μην δουλεύεις και να ζεις καλά. Να μην δουλεύω και να ζω. Πρέπει να κλέβω. Όχι, ρε, μην το πας εκεί. Ο καθένας πάει το μυαλό του που νομίζει. Τώρα από το άπολο εκεί πάει. Κατάλαβες. Βρε πουλάκι μου. Δεν είναι χαρά, εσύ τώρα πήγες και σε κάνανε. Σε καταστρέψαν οπαδικά αυτοί οι σουπεράδες στον Εύωσμο. Σε κάνανε Αριανό. Ωραία. Αυτή είναι αδέρφια μου. Δεν βρε αδέρφια σου είναι. Εσύ τι χαρά είδες από αυτή την ομάδα? Φίλε, από την ομάδα πραγματικά ούτε μία. Ωραία. Από τη φάση όλη. Ποια φάση, ναι. Χαρές. Βάλε με στο παιχνίδι να καταλάβω. Δηλαδή, από ποια είναι η φάση. Από εκδρομές, γούστα. Με κάτι κοριτσάκια εκεί, γιατί από μια γειτονιά άλλη γούστα, βάλει πολλά, ατελείωτα αυτά τα γούστα. Δεν τελειώναν ποτέ, κατάλαβες. Δηλαδή εσύ πήγαινες από τη Γεωργία στον Εύωσμο και ήθελες να πούμε να κάνεις ταξίδια και να γουστάρεις. Ναι, έτσι. Άρα θες να πεις ότι ο Σούπερ 3 έκανε καλές εκδρομές. Ποιος Άρης δηλαδή? Άκου λίγο, να ξέρεις κάτι. Ο Σούπερ 3 γαλούκησε πολύ κόσμο. Ναι, αλλά ναι, έχει διώξει αλλά, κι άλλο τόσο. Όχι τα λαμόγια, όχι αυτά τα παλιά. Α, όχι οι παλιοί, ναι. Ναι, κατάλαβες. Ναι, αλλά οι καινούργοι τώρα εσείς, ναι, δεν έχετε πάρει από την ομάδα μια όθηση, ρε παιδί μου, μια νίκη, ένα αυτό, μια επιτυχία. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν θα πει κανείς ότι λες ψέματα, έτσι, κατάλαβες. Δηλαδή οι παλιοί είχαν ένα γκάλι, είχαν καμιά δεκαριά πρωταθλήματα, είχαν μαρινέλες. Ναι, ο γκάλις, φίλε. Ο γκάλις τους έκανε κόσμο. Ναι, δεν πρόλαβα να δω τον Άρη, κατάλαβες, με γκάλι, αλλά αυτά που έχω δει, τα εντάξει, μόνο σε βίντεο έχω δει και σε τέτοια και μου έχουν πει ιστορίες. Εγώ πρόλαβα, εντάξει. Πάντως, ρε φίλε, εγώ σε ζηλεύω, γιατί πραγματικά πέρα από τη μιζέρια του Άρη, εσύ ήρθες, δεν έγινες ΠΑΟΚ να σε πάρουν, ξέρω εγώ, οι πολλοί. Δεν έγινες Ολυμπιακός να σε πάρουν οι περισσότεροι. Και έγινες Άρης, ρε φίλε. Μπράβο. Θα μου πεις, ναι, ΠΑΟΚ, γιατί να γίνεις? Πήρε κανένα πρωτάθλημα? Πήρε κανένα κύπελο? Έτσι, όπως το λες. Εγώ εδώ πέρα που μένω πάντως δεν έχει. Εδώ με αυτούς που κάνουν παρέα, όλοι οι πιο πολλοί είναι ΑΕΚ, αλλά. Στο Μενίδια έχει πολλούς ΑΕΚ. Όντως. Ναι, όντως, ναι. Όντως. Πολύ, πολύ πόντι είναι ΑΕΚ, αλλά εντάξει, είμαστε κι εμείς καμιά δεκαριά άτομα, είμαστε σίγουρα στο Μενίδι. Αριανή στο Μενίδι, ε! Ναι, καμιά δεκαριά στην ηλικία μου, ξέρω εγώ, και λίγο πιο μεγάλη. Ξέρεις κάτι, παλιά, δηλαδή πριν από 15 χρόνια, 20, όταν ερχόταν οι Αλβανοί στην Ελλάδα, με οικονομική μετανάστευση. Μόνο ΠΑΟΚ. Γινόταν μόνο ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ. Ναι. Και
σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρω αν ο Super 3 έχει ευθύνη εκείνη τη εποχή να μην πάρει το κίνημα των Αλβανών, παιδί μου, να το γαλουχίσει. Γιατί λέγανε γαλούχιση. Και το 95% ξέρω... των Αλβανών γίναν παοξίδες. Εγώ ξέρω πάντως ότι αυτά τα παιδιά που είναι τώρα στο σύνδεσμο έχουν γαλουχίσει πολλούς Πόντιους, πολλούς Αλβανούς. Ναι, αυτό που λες, ναι. Αλλά πες μου εσύ το άλλο. Το 90 που ήρθανε οι Αλβανοί. Ναι. Γιατί δεν γαλούχησαν οι σουπεράδες εκείνης της εποχής. Εγώ δεν σου πω 50%, ένα 25%, 30%. Εντάξει φίλε, να σου πω την αλήθεια, εγώ τότε μόνο... Μήπως δεν τους θέλανε, μήπως ήταν ρατσιστό. Μπορεί να μην υπολόγισαν τα πράγματα, την πραγματικότητα ποια είναι. Γιατί σήμερα ρε παιδάκι μου, τώρα ήρθανε καμιά πόσες χιλιάδες Σύριοι. Κάνει ο ΠΑΟΚ φιλικό Σύριοι τα παιδάκια με την κάπα 15 του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω τον Καρυπίδη να βάλει καμιά παλέτα εκεί να κάνει κανένα φιλικό. Τα Συριά και να έρθουν στο Χαριλάου. Να κάνεις και 50 Σύριους Αριανούς. Παράδειγμα. Ας κάνει πρώτα το κομμάτι το βασικό που είναι φέτος, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω γιατί και με τι, να τελειώσει τη χρονιά όπως και να έχει να ανέβει η ομάδα. Είναι το πιο βασικό. Δεν με νοιάζουν τώρα τα φιλικά για πρόσφυγες. Κρίμα είναι οι άνθρωποι. Δεν με νοιάζουν όμως αυτό. Με νοιάζει να ανέβει η ομάδα, να κάνει τα πάντα να ανέβει η ομάδα. Καλό είναι να έχει πελατεία από πίσω. Ναι, ο κόσμος να ξέρεις θα τραβήξει κόσμο. Ναι. Θα ανέβει η ομάδα και ο κόσμος θα τραβήξει κόσμο. Για να... Απλώς επειδή το υποτιμάς πολύ αλήθεια και σε ακούω χρόνια. Σε άκουγα όταν ήμουν πάνω. Σε άκουγα, ήμουνα κάπου και μέναμε με πολλά άτομα μαζί. Ναι. Ήμουνα στα διαβατά. Έκανες και μέσα. Ναι. Καμιά μικροκλοπή. Ναι. Όχι. Και μαλώναμε, να ξέρεις για σένα, επειδή εσύ ήσουν βάζεις την ίντρικα, καταλάβες. Άρης ΠΑΟΚ, ακούγαμε ραδιοφωνά και σκοτωνόμασταν, ξέρω εγώ τι λέει. Δεν με λες. Με το τοκάρεφ τους κυνηγούσες εκεί πέρα. Με το τοκάρεφ. Γελάς, παλιό παιδό. Για αυτό είσαι αριανάκι, με το τοκάρεφ, ρε. Αυτά φίλοι. Έγινε ρε. Και εσύ να είσαι καλά εκεί κάτω να προσέχεις. Ωραίο, μάχημος ο Γυριανός να πούμε. Στο Μενίδη εκεί πέρα. Τους Ιδιάνους κυνηγάει και στο Μενίδη. Εκεί στο Μενίδη. Είναι όλοι Ιδιάνους να πούμε. Έχει κάτι φιλές. Όλοι κάτι Ριμπερί και Νεϊμάρ είναι εκεί πέρα. Σωτηράκι. Πάμε. Πάμε επόμενο κύριος. Μάλιστα ναι. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Εσύ τι έγινε, καλά είμαστε. Έλα Αργιανάκη, καλά. Καλά είναι τώρα, αλλά δεν μπορεί τώρα, δεν μπορεί. Λοιπόν, Αργιανάρα. Μόνο Αργιανάρα, δεν κλαίω. Λοιπόν, εγώ που λες, Στέφανε, έγινα Άρη. Γιατί, ναι. γιατί έγινε. Πες το ρε, γιατί έγινε, πες το, γιατί δεν ξέρει. Για πες μας, ναι. Έγινε Άρη, γιατί ο Άρη, ό,τι κερδίζει, το κερδίζει μέσα στο γήπεδο. Μπράβο. Ας τον Καζατζίδη, ρε, πες μας, γιατί έγινε Άρη. Δεύτερο. Ξέρεις ότι δεν ακούω Καζατζίδη, ακούω κάτι άλλο. Για πες, λοιπόν, τι ακούς. Δεύτερο. Ναι. Έγινα Άρης στον παράζ του Βόλου. Πόπο ρε φίλε. Λοιπόν, λες τώρα ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Άρης. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να ντρέπεται να πει ότι είναι Άρης. Αυτό μάλλον είναι δική σου άποψη. Αυτό είναι δική σου άποψη. Άποψη του Κώστα είναι αυτό για να το πήρα, λοιπόν, για να το λέει τώρα. Αν λοιπόν Στέφανε, πρόσεχε να δεις τι θα σε πω τώρα. Αν ο Άρης κερδίσει ένα πέναλτι και το χτυπήσει 4 φορές για να βάλει γκολ, να έχεις σίγουρα ότι δεν θα βγω στο τηλέφωνο. Το ξέρω. Γιατί να μην βγεις. Άμα βάλει ο Άρης γκολ και οι 11 παίχτες είναι offside, πάλι δεν θα βγω στο τηλέφωνο. Γιατί να μην βγεις. Θα θεωρήσω τον εαυτό μου ηλίθιο. Γιατί. Να βγω και να μιλήσω για τον Άρη. Εκείνη τη στιγμή. Η αδικία γεννάει η αδικία. Λοιπόν, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Με νοιάζει όμως εμένα. Για μένα το ποδόσφαιρο παίζει μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο Στέφανε σε όλα αυτά που ακούω εδώ και καιρό είναι ότι μέσα στο Χαριλάο ο Άρης, τον Απόλλωνα και τη Λαμία θα τους διασύρει. Και ξέρεις γιατί θα τους διασύρει. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες σαν δυναμικότητα μέσα στο γήπεδο είναι λίγο πάνω από τον Πανσεραϊκό. Και τα Τρίκαλα και ο Όφη είναι δύο επίπεδα πάνω. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Το Πανσεραϊκό τώρα που δίνει γλυκά πανοράματος η Λαμία και θα τον κάνει να πούμε τον Πανσεραϊκό ιδιαίτερα δυναμικό. Πώς θα τον περάσει εκεί. Θα περάσει. Θα περάσει. Έχεις και τέτοια. Ναι. Αέρα πες. Αέρα. Αγωνιστικά. Ο Πανσεραϊκός αυτή τη στιγμή όσα γλυκά και να φάει και σπανάκι να φάει
από το ημίχρονο δεν θα βγει στο δεύτερο ημίχρονο καν. Αυτές είναι ομαδούλες. Μέσα στο γήπεδο ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν χάνει από κανένα. Θα κρυφθούν όλα τα παιχνίδια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενες γράμμες. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ορίστε. Δύο καπάκια αριανούς πήρε περίπτωση. Μόνο αριανοί θα παίρνουν τώρα από εδώ και πέρα για να μάθεις. Καλημέρα. Έτσι. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Μόνο για αριανούς είναι η εκπομπή. Α, όλες οι φίλες, ρε φίλε. Μέχρι και από το ταμτούμ παίρνουμε, φίλε. Λέγε. Ό,τι θες. Μπράβο. Εγώ είμαι παοξής. Ναι. Και θα σου πω εγώ τι έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον Σαββίδη. Ναι. Και έχει μέλλον μπροστά του. Αυτό έχει πάρει. Έχει προοπτική δηλαδή. Εδώ σωστά τα λες. Φυσικά. Ναι. Καλά τα λες τώρα. Ποια ομάδα έχει προοπτική στη Θεσσαλονίκη? Στη Θεσσαλονίκη. Άλλη. Η Καλαμαριά και ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κάλας. Πέρα από αυτό. Ναι. Να σου πω κάτι τώρα. Αυτό που λες σχετικά με τους βαθμούς. Ναι. Θα είναι το πιο γλυκό πρωτάθλημα. Άκου. Που θα έχει πάρει ο ΠΑΟΚ ποτέ. Ούτε με τον Κούδα, ούτε με την Αρκούδα. Αυτό είναι το πρωτάθλημα που θέλουμε. Γιατί, αυτό γιατί. Είναι. Ο λόγος. Γιατί. Μπάλα μεγάλη δεν έπαιξες. Ομάδα γιατί. Κούδα δεν είχες. Γιατί. Γιατί θα φανεί ότι έχει δύναμη ο πρόεδρος. Έτσι είναι, αυτό είναι όλη η ιστορία. Yeah. Άμα τους πάρεις το πρωτάθλημα, εκεί θα τρελαθούνε. Αυτό το πρωτάθλημα. Μουστάρι σύντρικα σαν και εμένα, ε! Από ναι. Τον 40, το 45, 50 παοξί που είμαι εγώ, περισσότερο από κάθε άλλο πρωτάθλημα. Και αν διαφορά... ήτανε στη θέση του Ολυμπιακού, ναι. Η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός και το έπαιρνες έτσι, η ίδια. Ευχαρίστηση να μην το πω. Δύσκολα, για... φίλε. Μπα. Κάτσε να μας πει. Να μας δεις, δύσκολα. Είναι παραπάνω με τον Ολυμπιακό. Για ποιο λόγο παραπάνω? Για ποιο λόγο? Εντάξει. Γιατί είμαι, κατά γνώμη μου, μεγαλύτερη ομάδα. Μεγαλύτερη ομάδα. Γιατί του παίρνει. Μεγαλύτερη ομάδα, ο μεγαλύτερο. Μεγαλύτερη ίδρυκα. Ναι. Μεγαλύτερο παρασκήνιο. Δεν υπάρχει. Για μένα Παναθηναϊκό δεν έχει να πληρώσει του παίχτε τώρα. Πλάκα κάνουμε. Έχει κοπεί το τηλέφωνο στην ΠΑΗ Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να συγκρίνω Παναθηναϊκό με του πληρώσω γανταμπάκι. Δεν μπορώ να συγκρίνω Ολυμπιακό με ΑΕΚ. Επίση. Έχει έναν Αραούχο, ο οποίος είναι καλός παίχτης, αλλά είναι δανεικός. Δεν είναι δικός τους παίχτης. Του χρόνου δεν θα είναι φινά. Λέει θα του κάνει μεγάλο συμβόλαιο. Για... Να δούμε ο Τσιγκούναράς ο Μελισσανίδης. Έτσι, τους έταξε το Αραούχο. Να δούμε ο Τσιγκούναράς ο Μελισσανίδης. Έφτιαξε καλή ομάδα ο προπονητής. Αν δεν άλλαζε προπονητή, ούτε στην πεντάδα δεν θα μπαινε η Αραούχο. Α, δύσκολα, δύσκολα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Το έχεις πει, σε έχω ακούσει. Αυτό που λες ότι το πρωτάθλημα αυτό θα το πανηγυρίσουν οι παοξίδες περισσότερο, θα το πανηγυρίσουν οι παλιοί παοξίδες περισσότερο. Ναι. Α, όχι οι νέοι παοξίδες. Οι νέοι παοξίδες είναι χαζοειδεολόγοι. Χαζοειδεολόγοι ακόμη. Δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Εμείς που φάγαμε πολύ... Κοτρώνει. Τσιμέντο. Ναι. Ξέρουμε τι τρέχει και πιστεύουμε ότι από εκεί και από εδώ και στο εξής μπορούμε να κάνουμε και εμείς μια δεκαετία καλή. Να το γουστάρεις όπως κάνουν για αυτή τις κουτσουκέρες, θα τις κάνεις και εσύ. Για πρώτη φορά και στα να χρονικά δούμε, ναι. Αν μη δε, οπότε δε βλέπεις προοπτική. Να πιάσουμε την ΑΕΚ. Οπότε μπορείς να ονειρευτείς. Μπορείς να δεις προοπτική. Κλείσε, τα λέμε. Βέβαια, αυτά. Γεια σου, φίλε. Πάμε στον τελευταίο φίλο και διαβάζω δύο ωραία μηνύματα μετά. Άιντε. Ο Κλαούντιο Λόπεζ δεν μοιάζει με τον Βασάρα, λίγο. Με τον. Ναι. Βασάρα, ναι, Βασάρα. Στα νιάτα του. Καλώς τον, καλημέρα. Άρα, φίλε. Καλημέρα, ραπ. Καλώς τον. Και στο στούντιο. Έτσι. Τάσο. Από... Έχω πολλά χρόνια να σε πάρω τηλέφωνο. Ήμουνα στο κρεβάτι, άκουσα το Γεωργιανό και σηκώθηκα να βγω. Κρεατάκια έχεις? Δεν ξέρω. Τώρα, τι σε έκανε ο Γεωργιανός? Στα Διαβατά ήταν εκεί πέρα με τα παιδιά. Είπε κάτι που ελπίζω να άκουσα λάθος. Καλά τα είπε ρε, ο Γεωργιανός. Τι είπε ρε? Όχι, είπε ότι είναι, ότι δεν είναι Έλληνας. Ναι. Αλλά είναι Πόντιος. Ρωσοπόντιος, ναι. Ναι. Ρωσοπόντιος. Δεν είναι Έλληνας και είναι Ρωσοπόντιος. Ναι. Ναι. Εσύ τώρα πού είναι η ένστασή σου? Πού ενίστασε? Εγώ ενίστασα. Πότε είναι, δεν είναι Έλληνες.
Ορίστε. Υπότιτλοι δεν είναι. Μπορεί να βαφτιστεί ο Ιδέα και Έλληνα να βαφτιστεί και ο Ρωσοπόλη να βαφτιστεί και ο Τουρκοπόλη να βαφτιστεί. Δηλαδή, έχει πολλού πόντιου. Γύρω-γύρω από το πόντο είχε πολλού, ρε φίλε. Είναι καλά, λέει. Μόνο οι πόντε, ναι. Βέβαια. Ναι. Άι, μα... ναι. Ό,τι δηλώσει είσαι τώρα. Μα το Βυζάντιο ήταν ελληνικό. Εσύ τι αισθάνεσαι. Μισό λεπτό. Η λέξη πόντιο δεν είναι. Από το πόντο, ναι. Από το πόντο είναι γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα. Παρακάτω, ναι. Στο πόντο, ναι. Τέλος πάντων. Ξέρεις πόσες ράτσες έχει γύρω-γύρω από το πόντο. Ε, hey, πολλές ράτσες. Ναι, εσύ τι διαλέγεις, τι αισθάνεσαι εσύ. Μα έτσι όμως παραπλανείς τον κόσμο εδώ. Μα τι παραπλανείς ο άνθρωπος. Μα καταρχήν το είπε, είμαι Γεωργιανός. Δεν είμαι Έλληνας. Και είμαι πόντιος. Είμαι πόντιος. Δεν μπορεί να είναι Γεωργιανός και πόντιος. Και επικαλέστηκε τη λέξη ο πόντιος. Το πόντιος γιατί το βάλε. Ναι. Αφού είναι. Συγγνώμη δηλαδή, μόνο Έλληνες είναι πόντιος, ας πούμε. Ε. Τέλος πάντων. Κάτσε να μας πει. Μα ερώτηση τώρα κάνω. Εγώ, δεν όχι τέλος πάντων. Πες αυτό που θες να πεις. Θέλω να πω ότι ήμουνα στο κρεβάτι και σηκώθηκα να μου. Τι λέει ο άνθρωπος να πούμε ότι πόντι. Δεν είμαι Έλληνας λέει και είμαι πόντιος. Κακό είναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή δεν πάω και είμαι. Πάω και είμαι. Ναι, βρε. Ξεκαθάρισε το γιατί δεν έχουμε και εμείς αυτές τις γνώσεις. Εγώ ξέρω από το πόντο, στο γύρω από το πόντο υπήρχαν πολλές θερμοκότητες. Απορώ πως δεν αντέδρασε κανένας. Τέλος πάντων. Τι να αντιδράσω, μην πεις είμαι πόντι σου. Είναι προσβλητικό. Κάτσε να καταλάβω. Είναι προσβλητικό αυτό που είπε ο άνθρωπος. Δεν είναι. Όχι. Γιατί να είναι. Όχι. Ή όχι. Για ρωτά όλους τους πόντιους. Εσείς είστε Έλλην και πόντιος. Εγώ είμαι γεννημένος Σουηδία. Σουηδοπόντιος είσαι δηλαδή. Θα μας τρελάω. Ρε παιδιά, υπάρχει κάποιος πόντιος, ελληνοπόντιος που μας ακούει να μας παίρνει την Ελλάδα, να μας τυπήσει ένα τηλέφωνο. Καλά, τρελαθούμε. Δηλαδή υπάρχει Γιώργο Βλάχος ή... Ξέρω εγώ, εσύ πήρες από τη Στοχόλμη για να μας πεις για τους πόντιους. Εδώ Θεσσαλονίκη μένω. Υπάρχει μια άποψη που λέει εδώ. Ο Γιάννης λέει ότι οι πόντιοι είναι Έλληνες, λέει ο Γιάννης. Εμείς ακούσαμε τον Γιάννη, διότι ξέρει. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Απορώ πως δεν αντέδρασε ο Χιλιτίδης. Ο Γιάννης λέει ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω και εγώ θα το σεβαστώ σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πόντιος που να είναι άλλη ράτσα από ένα δεν υπάρχει. Αν τηλέφωνο και σας λέει είμαι πόντιος, ναι. Ρωσοπόντιος, δεν είμαι Έλληνας και δεν τον κράζετε. Γιατί δεν τον κράζουμε, δεν είναι φίλε. Θα τον κράξουμε με φάει λεφτά. Ο άνθρωπος είπε Γεωργιανός. Ακούστε με λίγο. Παοκάρα, πρωτάθλημα. Όχι μείον 6, μείον 26 να το ρίξουν αυτό να εκεί κάτω. Δεν μου λες, άμα γιατί δεν μας τον... έχουν σκίσει τα μη τόσα χρόνια. Εάν δεν το ρίξουν μείον 6. Είμαι 50 χρονών, έχω δει πρωτάθλημα το 85, ναι. Αλλά έχω δει και πολλές τιμωρίες. Μείον 3, μείον στα play-off πρόπερση που μας ρίξαν άλλους μείον 3 που ήταν σαν μείον 15. Είχανε δύναμη ρε φίλε, πώς θα γίνει. Ορίστε. Είχανε δύναμη, είχανε εξουσία, είχανε δικαστές. Πώς, για. Υπάρχει καμιά ομάδα στον κόσμο, ναι. Στον κόσμο που να έχει μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα τόσα χρόνια στη σειρά. Μαγκιάτης. Φυσιολογικό είναι αυτό. Μαγκιάτης. Τώρα λοιπόν, στο δικό η ευκαιρία το είναι. Είναι μαγκιά. Μαγκιά είναι, ναι. Ναι, γι' αυτό φεύγουν όλοι εξωτερικό. Τι. Όλοι οι νέοι. Και τι απάντησαν, τα πεινάζουνε. Άντε, καληνύχτα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Συνεννοήθηκαμε τον πόντιο. Συνεννοήθηκες, αφού συνεννοήθηκες εσύ. Ρε καθήκη Χρυσαυγούλα, μάλλον για σένα το λέει, για μένα δεν μπορεί να το πει. Εύχομαι να βρεθεί κάποιος να σας ξεριζώσει ένα-ένα τα νύχια από τα βρωμερά μέλη σας, να δείτε πόσο ωραία περνούσαν οι κομμουνιστές στα Ξερονήσια. Γιατί εσύ ξέβγαλαν τα νύχια. Κάτι μόνο υπάλληλος είναι τώρα εκεί πέρα, που ξέρει τα παπάρια, τα νόμιζε είναι χαζάνα από μένα. Ντροπή. Άστο να τώρα, σάλια μάλια με λέει αυτός τώρα. Κάνε μια ανάλυση, αν μπορείς, γιατί έχουν κατεργηθεί τα κλασικά δεκάρια στο ποδόσφαιρο. Αυτό τώρα. Γιατί δεν μαρκάρουν γι' αυτό. Ναι. Και το θέμα είναι ότι το ποδόσφαιρο έγινε box to box. Το transition. Πώς το λέει ο γιατρός? Το transition, Κώστα. Κώστα, το transition. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια με Γιάννη. Θα φύγουμε. Βέβαια. Αφού θα φύγουμε, άιντε. Άκου και τα νύχια. Τρελαθώ, ρε. Γιάννη τα νύχια. 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 Γιάννη τα νύχια.